Η Ορθοδοξία βιώνεται να ψηλαφείς, να ζεις, να είσαι ήρεμος, γεμάτος, καλυμμένος, αναπαυμένος, χαρούμενος, ευτυχισμένος, να ζεις από εδώ τον παράδεισο. Ευλογητός ο Θεός μου πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξασαι ο Θεός, ελπίσιμο δόξασαι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας. Ο πανταχού παρόν κατά πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον εν ημί και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλλήλους αναδείξας, καταπέμψας αυτοίς το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένης αγυνεύσας φιλάνθρωπε δόξασι. Αδελφοί μου Ορθόδοξοι Χριστιανοί, σεβαστοί ιερείς, κυρίες και κύριοι, χαίρετε Κύριο, καλή και ευλογημένη Τετρακοστή και καλή μετάνοια εν προσευχή και νηστεία. Ως πρόεδρος του Ορθοδόξου Συλλόγου Άγιος Μάξιμος Ομολογητής του Βόλου, σας καλωσορίζω σε αυτή την δεύτερη ομιλία εκδήλωση με θέματα το ιδιωτερόθρησκο κράτος χωρισμός Εκκλησίας Πολιτείας της συνταγματικής αναθεώρησης, άγνωστος στην ελληνική ιστορία. Με ομιλητή μας τον πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Θεόδωρο Ζήση, που έχουμε την τιμή και χαρά να είναι απόψε μαζί μας σε αυτή την πρόσκληση που δέχτηκε για μας να μας μιλήσει και να μας ενημερώσει. Αγαπητοί μου αδελφοί, και οι εποχές και τα γεγονότα που βιώνουμε είναι προκλητικά, αδυσόπιτα και αντίχρηστα τόσο για την Ορθοδοξία μας όσο και για το έθνος μας. Ο λαός μας περνάει δύσκολες στιγμές και υποφέρει κάτω από το ζυγό της υποδήλωσης των μνημονίων, από τους διεθνείς τραπεζικούς τοκογλύφους, των σκοτεινών δυνάμεων του διεθνούς οργισμού της Μασονίας. Την άθεια κυβέρνηση των Μπολτσεβίκων της Αριστεράς, του Σιζανέλ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προδοσία που ζούμε δεν έχει όρια τόσο από τους πολιτικούς όσο και τους εκκλησιαστικούς ταβούς. Άρχισε από τη Σύνοδο του Γρηγοριού κρίση του 2016, που αναγνώρισε εκκλησίες στους Ορθοδοξούς Παπηγούς και Προτεστάτες που έχουν καταδικαστεί από τους Αγίους Πατέρες Εκκλησίας μας, Μέγα Φώτιο και Άγιο Γρηγόριο, Παλαμά, και φυσικά δεν καταδίκασε καμία αίρεση και πόσο μάλλον την παρέλαση του οικουμενισμού πανθρησκείας. Και αυτό έγινε για πρώτη φορά στην ιστορία Ορθοδόξου Συνόδου. Βέβαια όλα αυτά είχαν προετοιμαστεί εδώ και πολλά χρόνια, ξεκινώντας από τον Μασόνο Πατριάρχη Αθηναγόρο που έκανε άρση αναθεμάτων στους Προπαπικούς το έτος 1965 και φτάσαμε σιγά σιγά στην αλλίωση και ενώθευση της πίστης μας στις μέρες μας. Και από μια Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία που είμαστε, γίναμε πολλές εκκλησίες, που όλες έχουν ένα μέρος της Ερηθείας, μέσα στη Χωάνη του Παγκόσμιου Συμβούλου Εκκλησιών, που μετέχουμε και εμείς από το 1944 και δεν είναι τίποτα άλλο παρά Παγκόσμιο Συμβούλιο Αιρέσεων. Αδελφοί μου, ζούμε πρωτόδορες αντίστοιχες καταστάσεις τόσο στην Ελλάδα, δικό μας χώρος, όπου τα πάντα ανατρέπονται, το καλό λιδωρείται και διώκεται και επαινείται το κακό και αιρετικό. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, έρχεται και ο Πατριάρχης Βαρθομαίος Αρχοντώνης να αναγνωρίσει τη σχισματική Εκκλησία της Ουκρανίας και το αυτοκέφαλό της με επίσκοπο Ουνίτη τον Επιφάνιο, που ανεγνώρισε το φανάρι, με αποτέλεσμα δημιουργηθεί σχίσμα με το Πατριαρχείο της Ρωσίας και διακοπή με μειώνωση του Πατριάρχη Βαρθολομαίου τον κύριο Μόσχας. Και έπειτα η αναγνώριση της Εκκλησίας των Σκοπίων ως Μακεδονική μετά την προδοτική συμφωνία των Πρεσπών ως Βόρεια Μακεδονία, που το περάσανε στη Βουλή ανέντιμα και με λαδόματα και με λαδόματα στους προδότες πολιτικούς που τη ψηφίσανε, ενώ μπορούσαν να κάνουν δημοψήφισμα προς το λαό, δεν τον κάνανε. Γιατί ξέρανε ότι δεν θα περνούσε. Σε όλα αυτά τα έσχη που γίνανε δεν παρτίζει κανένας, ούτε αντιπολίτευση του κ. Μητσοτάκη, ούτε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος. Και να πάμε σε εκλογές. Όμως δεν ξέρουν ή δεν θέλουν να γνωρίζουν όλοι αυτοί που λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο που δεν είναι άλλος από τον ελληνικό Θεό, γιατί φυσικά υπάρχει ο πνευματικός όρος του Θεού και λειτουργεί και ό,τι σπήραν αυτό και θα θελήσουν, όπως λέει ο λαός. Ζούμε καιρούς εσχατολογικούς και αποκαλυπτικούς,
Ο σύλλογός μας δεν θέλει να τρομοκρατήσει κανένα και να σπείρει το φόβο για την απόγνωση, αλλά σας καλεί σε αφυπνιστική πνευματική εγρήγορση για περισσότερη προσευχή, μετάνοια και ομόνοια μεταξύ μας. Η κερίουμενη τον εμφυσιασμό, την αδράνεια, την οθρότητά μας πρέπει να τα ξεχάσουμε. Κινδυνεύει πολύ σοβαρά η πατρίδα μας, Ελλάδα και η ορθοδοξία μας. Αν θέλουμε οι οικογένειές μας και τα παιδιά μας να ζήσουν ελεύθερα και χριστιανικά, πρέπει να αντισταθούμε και να παλέψουμε στεναρά και ηρωικά για να απελευθερώσουμε την πατρίδα μας, την ορθόδοξη εκκλησία μας από τους γκρεκύλους προδότες πολιτικούς και τους οικουμενιστά σταυρούς που συμπορεύονται με τη νέα τάξη και την αντίχρηστη παγκόσμια υποδούλωση των λαών. Που θέλουν. Κατάργησε το σύνορο με την αθρώα εισβολή ραθρομεταναστών, με τα πλήστα hot spot που χρηματοδοτούνται αφιδώς από τον Σόρος, με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και τα ανεξέλεγκτα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δίνονται αφιδώς για να μας απορθοδοξοποιήσουν και φελενίσουν. Το νούμερο πρόβλημα της Ένωσης της Ελλάδας είναι η υπογεννητικότητα. Περισσότεροι θάνατοι από τις γεννήσεις. Σε λίγα χρόνια θα γίνουν ρελαντιστά και ξένοι στον τόπο μας. Και όλα αυτά τα επιτρέπει ο Θεός γιατί αποστατήσαμε από την αγάπη του και τις εντολές του. Ο Άγιος Τριαδικός Θεός μας περιμένει τη μετάνοιά μας, ο Στουργικός Πατέρας που είναι όλος αγάπη, αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι και δικαιοσύνη που τιμωρεί την παιδαγωγή του λαού του για να το συνεφέρει και επιστρέψει πάλι κοντά του. Επιτρέποντας έτσι αλόθητες έθνη και λαούς να τον αλώσουν και υποδουλώσουν. Αυτό βεβαίως το έχει υποδείξει περίτερα η ιστορία μας, με πολλά παραδείγματα όπως το ιστορικό ένδοξο Βυζάντιο Ρωμανία με την άρρωση της πόλης από τους Μεγαθανούς, τη μικρασιατική καταστροφή, τον εμφύλιο του διχασμό Σπαραγμό, την διχοτόμηση της Κύπρου των πόλεων του 1993 από τους Τούρκους και από τις ημέρες μας και άλλα φοβερά γεγονότα και συμφορές. Αν δεν μετανοήσουμε ειλικρινά από πορνείες, μυχείες, ομοφιλοφιλίες, μεγκέι, πράσεις, οδομικές παρελάσεις, εκτρώσεις, βομολογίες, θεατρικές παραστάσεις, σκρές που βρίζουν τον Χριστό μας στην Παναγία μας μέσα στην Ορθόδοξη Ελλάδα μας. Την προδοσία πίστεως και πατρίδος. Για όλα αυτά πρέπει να χτυπάνε πένθυμα οι καμπάνες της Εκκλησίας μας για τα πρωτάκουσα που γίνονται στις μέρες μας εις βάρος της Ορθόδοξης Πατρίδας μας Ελλάδος. Η Ορθοδοξία και ο Ελληνισμός βρίσκονται σε ανίποτο διωγμό εκ μέρους των σωτηνών δυνάμεων αλλά και των ντόπιων εντολοδόχων των προδοτών που θέλουν να φανίσουν την Ορθόδοξη πίστη μας στο πρόσωπο του Σωτήρα και Λειτουργή μας Ιησού Χριστού. Η Ορθοδοξία μας είναι άρρηκτα δεμένη με τον Ελληνισμό, τον τρέφει και τον διαφυλάται σε χρόνια σκλαβιάς και διωγμών. Να μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα μας έχει χύσει ποταμούς αιμάτων από Αγίους, ομολογητές, νεομάρτυρες, μεγαλομάρτυρες, θεατομάρτυρες, τους Κύπριους αγωνιστάς, τους Μαραθωνομάχους Σπαρτιάτες, τους ήρωες του 21, που 400 χρόνια σκλαβές μας ελευθέρωσαν τον τουρκικό ζυγό, τους ήρωες του έπους 40, μακεδονομάχους, με μπροστά του Παύλο Μελά και τα παλικάρια του. Και πρόσφατα στους πατριώτες αγωνιστάς Βορείου Επίρου Γιάννη Γκούμα και Κωνσταντίνο Κατσίφα, που άναντρα σκοτάσανε κατσαπλιάδες στα λαβανή του Ράμα. Το αίμα τους είναι ζεστό και ζητάει δικαιοσύνη που σύντομα θα έρθει αμήλικτα. Η Ελλάδα μας θα ξέρει το πρωτοφωνάζον πως ποτέ δεν πεθαίνει, δεν τη σκιάζει φοβέρα καμιά, μόνο λίγο καιρό ξαποστέλνει και ξανά προς τη δόξα τραβά. Η Ελλάδα είναι η καρδιά του σύμπαντος κόσμου, είναι ο νέος της ροής της χάρητος. Η Ελλάδα μας τώρα περνάει το σταυρό της, μέσα από τον οποίο θα έρθει και η Ανάσταση. Μετάνοια λοιπόν έστω και στα παραπέντε, κλήρος και λαός λαός και κλήρος, για να ακούσουμε ξανά τις καμπάνες να χτυπούν χαρμόσυνα την Ανάσταση του έθνου μας και το Χριστός Ανέστη να γεμίζει τις καρδιές μας με πίστη, αγάπη, ελπίδα και ή ο Κύριος με θυμών, ουδής καθημών. Ζει Κύριος ο Θεός. Καλό και ευλογημένο Πάσχα και στην προσωπική Ανάσταση του καθενός μας αλλά και της πατρίδος Ελλάδας εύχομαι καρδιάς. Αμήν. Τέλος θα ήθελα ως πρόεδρος να σας στείλω τις ευχές μου για να αποδώσω Κύριο σε εσάς και τις οικογένειές σας να έχετε πλούσιους σημαντικούς καρπούς και ευλογία σε όλα τα έργα σας. Ο σύλλογός μας να ξέρετε είναι νεοσύστατος και χρειάζεται για να στηριχτεί τη βοήθειά σας με το να με συνεισχύετε οικονομικά όπως ο καθένας μπορεί και το επιτρέπει οι δυνατότητές του. Στην έξοδό σας θα υπάρχουν αιτήσεις για τις εγγραφές σας. Σας ευχαριστούμε. Δίνω τώρα το λόγο στον Αγιαρίτη Μοναχό Παΐσιο, συνδιοργανωτή του συλλόγου μας και συμπολίτη μας, που έχει την ευλογία να γνωρίσει από κοντά τον Άγιο Γέροντα Παΐσιο, τον Αγιορίδη και να πάρει τις συμβουλές του και ευλογίες του. Και είχε και πνευματικό και τον Άγιο Γέροντα τον Αριζονίτη στην Αμερική. Εδώ πρέπει τον Αριζονίτη. Αγαπητοί μας συμπολίτες, στις μέρες μας γινόμαστε θεατές φοβερών γεγονότων που μας φέρνουν σε αμηχανία και απορία με το τι θα γίνει και τι πρέπει να κάνουμε. Τα παιδιά μας τα διαφθείρουν μπροστά στα μάτια μας. Παροτρύνουν τους εφήβους των 15 ετών να θηλυπρεπίζουν και να παίρνουν ορμόνες για να αλλάξουν το σώμα τους, νομιμοποιούν και λασάνουν τα χασίσια. Τα ανθεληνίζουν διαγράφοντας από τα βιβλία τους μεγάλα ιστορικά γεγονότα και πρόσωπα και αποδομούν τα ιδανικά όπως του πατριωτισμού, της πίστεως και της οικογενείας.
Μαθαίνουν στα παιδιά από την πρώτη δημοτικού για τον Αλλάχ, τον Βούδα, τους Ραβίνους και όλες τις αιρέσεις. Αντικαθιστούν τα λογοτεχνικά αριστουργήματα με συνταγές μαγειρικής και συνδέουν τον Μέγα Αλέξανδρο με την Κοκκινοσκουφίσα και τον Καραγκιόζη. Την οικογένεια τη μετατρέπουν σε συμβίωση τον πατέρα και την μητέρα σε γονέα 1 και 2, την μητέρα σε άντρα και τον πατέρα σε γυναίκα. Δηλαδή, όταν οι γονείς είναι άντρες, η μητέρα είναι άντρας και όταν οι γονείς είναι γυναίκες, ο πατέρας είναι γυναίκα. Και τι παιδιά θα βγάλουν αυτοί οι γονείς? Τα ιερά μας σύμβολα τα μετατρέπουν σε σύμβολα μίσους και πρόκλησης. Δηλαδή, με το σταυρό και τις εικόνες προκαλούμε τους αλλοθρήσκους και τους μισούμε. Γεμίζουν την πατρίδα μας με πολίτες άλλων θρησκειών για να υποβαθμίσουν την Ορθόδοξη Εκκλησία μας και να απαγορεύσουν τη θρησκευτικότητα του 90% των Ελλήνων Ορθοδόξων Χριστιανών. Βάζουν στην χώρα μας ανεξέλεγκτα αλλοδαπούς και τους δίνουν υπηκότητα για να ψηφίζουν ανθεληνικές κυβερνήσεις. Χαρίζουν τα εδάφη μας που για 3.000 χρόνια οι προγονείς μας τα κράτησαν και τα φύλαξαν με ποταμούς αιμάτων και αυτοθυσίες. Φανταστείτε τι καταστροφή θα γίνει να είναι τα σύνορά μας στη Λάρισα. Για να μην επεκταθώ στα οικονομικά προβλήματα που δημιουργούν στους Έλληνες πολίτες και σε κάθε επαγγελματικό τομέα, να αναφέρω το φαινόμενο των κατασχέσεων οικειών από τους Έλληνες που δεν μπορούν να πληρώσουν δυσβάστακτους φόρους, οι οποίες δίνονται στους καημένους λαθρομετανάστες που επιδοτούνται. Δηλαδή, οι ντόπιοι Έλληνες από το κράτος τους διώκονται, ενώ οι ξενόφερτοι αλλοδαποί γίνονται προνομιούχοι. Αλλά σκεφτούμε πού θα μας οδηγήσουν όλα αυτά σύντομα. Μέσα στην πατρίδα μας, εμείς οι Έλληνες να διωκόμαστε, η πίστη μας να διώκεται, τα παιδιά μας να καταστρέφονται, η χώρα μας να καταστρέφεται, οι περιουσίες μας να καταστρέφονται. Και σε να μην μας φτάνουν αυτά, βλέπουμε τις κεφαλές της Εκκλησίας μας, από τη μια ο Πατριάρχης να βάζει δυναμίτες να την κρεμίσει, όπως με το σχίσμα της Ουκρανικής Εκκλησίας και την Οικουμενιστική Σύνοδο της Κρήτης, και από την άλλη ο Αρχιεπίσκοπος να γίνεται δεινότερος από τους εκκλησιομάχους, συμφωνώντας με τα άθεα νομοσχέδια και βοηθώντας στο χωρισμό κράτους και εκκλησίας. Εμείς σαν Ορθόδοξος Σύλλογος Βόλου νιώθουμε υποχρέωση να ενημερώσουμε και να οργανώσουμε τους συμπολίτες μας για την αντιμετώπιση όλων αυτών των προβλημάτων. Γι' αυτό και καλέσαμε έναν δυναμικό ιερέα και πολύ καταρτισμένο θεολόγο, τον πατέρα Θεόδωρο Ζήση από την Θεσσαλονίκη, και αισθανόμαστε μεγάλη τιμή που δέχτηκε να έρθει ευθύς αμέσως που τον καλέσαμε να μας μιλήσει. Διότι θέλουμε να σας αναφέρουμε ότι εκτός από καθηγητής της Θεολογικής Σχολής που έβγαλε πολλούς Μητροπολίτες και Θεολόγους, συμμετείχε και στους διαλόγους του Πατριαρχείου με τους αιρετικούς. Και ευθύς όταν κατάλαβε τις οικουμενιστικές διαθέσεις του Πατριαρχείου, παραιτήθηκε και τώρα είναι ο μοναδικός ιερέας καθηγητής θεολόγος σε όλη την Ορθόδοξη Εκκλησία που πολεμάει την φιλοαιρετική κατρακύλα των οικουμενιστών. Τον ευχαριστούμε πολύ και να ευχόμαστε να του δίνει ο Σωτήρας μας δύναμη, φώτιση και υγεία να συνεχίσει το έργο του από αυτή τη θέση που τον έχει τοποθετήσει χάρη στο Αγίο Πνεύματος. Αμήν. Με πολύ χαρά δέχτηκα, όπως είπε και ο πατήρ Παΐσιος, την πρόσκληση να είμαι ομιλητής απόψε εδώ στις πρωτοβουλίες, στην πρωτοβουλία που είχε ο νέος σύλλογος Ορθόδοξος Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, για τον οποίο εύχομαι να έχει καλή πορεία, και να αναπτύξω σε εσάς οι οποίοι παρίσταστε απόψε εδώ ενισχύοντας την προσπάθεια του Συλλόγου και της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, στο να κατανοήσουμε ορισμένα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν στη χώρα μας απευκταία και επικίνδυνα. Και ένα από τα γεγονότα αυτά είναι και η ενεξελίξη αναθεώρηση του Συντάγματος, η οποία είναι πολύ σοβαρό θέμα, για το οποίο όμως δεν είμαστε όλοι καλά ενημερωμένοι. Θα προσπαθήσω λοιπόν απόψε να σας ενημερώσω εδώ, ουσιαστικώς κάνοντάς σας ένα πανεπιστημιακό μάθημα εδώ, όπως θα έκανα στους φοιτητάς της Θεολογικής Σχολής. Το θέμα, όπως είδατε, είναι το ουδετερόθρησκο κράτος, δηλαδή χωρισμός εκκλησίας και πολιτείας της συνταγματικής αναθεώρησης. Αυτό λοιπόν το ουδετερόθρησκο κράτος είναι άγνωστο στην ελληνική ιστορία. Είχα ασχοληθεί παλαιότερα με το θέμα αυτό και σε ιδιαίτερα δημοσιεύματά μου και σε ομιλίες επίσημες στο Πανεπιστήμιο,
από τις οποίες θα αντλήσω μερικά στοιχεία και θα προσθέσω και επίσης τις νέες εξελίξεις που έχουμε γύρω από το θέμα. Το θέμα λοιπόν των σχέσεων Εκκλησίας και Πολιτείας, παμπάλαιο και γνωστό από την εποχή του Χριστού και των Αγίων Αποστόλων, τα του Κέσαρος το Κέσαρι και τα του Θεού το Θεό, επανέρχεται συχνά τις τελευταίες δεκαετίες, υπό μορφή όμως άγνωστη στη δική μας την ελληνική ιστορία. Ο χωρισμός Εκκλησίας και Πολιτείας, ιερού και κοσμικού, θείου και ανθρωπίνου, ουδέποτε απεισχόλησε θεσμικά τον ελληνισμό, ούτε στην προχριστιανική, ούτε στη χριστιανική φάση της ιστορίας του. Ποτέ οι Έλληνες δεν έλυσαν κάτω από την εξουσία ενός άθρησκου και άθεου κράτους, όπως θέλουν τώρα να μας το κάνουν, μονότι υπήρξαν ελάχιστοι, σπάνια παραδείγματα αθέων λογίων και φιλοσόφων, οι οποίοι όμως εκράτησαν για τους εαυτούς τους τις πεποιθήσεις τους σε επίπεδο ελεύθερου φιλοσοφικού στοχασμού. Δεν χρειάζεται να προσαχθούν πολλές αποδείξεις για την θρησκευτική, τη μεταφυσική πνοή που πνέει και εμπνέει όλες τις πτυχές του καθημερινού βίου των αρχαίων Ελλήνων στη τέχνη, την λογοτεχνία, την φιλοσοφία. Εκτός από το πλήθος των μνημιακών και κειμενικών μαρτυριών, υπάρχει η συνοπτική εκτίμηση του ιστορικού, φιλοσόφου και παιδαγωγού Πλουτάρχου, η οποία βέβαια αναφέρεται στη διαχρονική παγκοσμιότητα και οικουμενικότητα του θρησκευτικού φαινομένου, περιλαμβάνει όμως ασφαλώς και κυρίως την ελληνική πραγματικότητα. Λέει λοιπόν ο Πλούταρχος ότι υπάρχουν πόλεις, κράτη, που έχουν ποικίλες διαφορές μεταξύ τους, διοικητικές και πολιτισμικές. Τις ενώνει όμως ένα κοινό γνώρισμα. Και το κοινό γνώρισμα στην εποχή του ήταν η Θεοσέβεια. Όλες αυτές οι πόλεις, οι ελληνικές πόλεις, κράτη, είχαν κοινό γνώρισμα την Θεοσέβεια, τη θρησκευτικότητα. Δεν υπήρξε ούτε θα υπάρξει άθρησκη και άθεη πολιτεία. Τώρα προσπαθούν να μας την επιβάλλουν. Ανιέρου δε πόλεως και αθέου, λέει ο Πλούταρχος, ουδείς έστιν, ουδέστε γεγονός θεατής. Πόλη χωρίς ιερά και άθεη πόλη, έχουμε άθεο κυβερνήτη τώρα, άθεη κυβέρνηση. Ανιέρου δε πόλεως και αθέου, ουδείς έστιν, ουδέστε, ούτε θα υπάρξει ποτέ θεατής. Διαψεύδεται βέβαια εν μέρη ο Πλούταρχος, γιατί ήδη προσπαθούν και ελπίζουμε μέχρι τέλος να μην το επιτύχουν, διότι τώρα απλώς προτάσεις και δοκιμές γίνονται με τις ψηφοφορίες στην Βουλή. Η επομένη Βουλή, και θα εξαρτηθεί από εμάς ποιους θα εκλέξουμε στην επομένη Βουλή, η επομένη Βουλή θα είναι εκείνη η οποία θα αποφασίσει για το αν το κράτος μας θα παραμείνει χριστιανικό κράτος. Ας μην βιαστούμε βέβαια να διαπιστώσουμε ότι ο Πλούταρχος διαψεύθηκε ότι δεν θα υπάρξει ποτέ άθεο κράτος και ότι από τον 19ο αιώνα μετά από την Γαλλική Επανάσταση έχουμε εγκαθίδρυση κοσμικών αθρίσκων κρατών όπως στη Γαλλία. Τον 20ο αιώνα στις χώρες του υπαρκτού σοσιαλισμού, Σοβιετική Ένωση, Βουλγαρία, Σερβία, Γειτονία, υποχρεωτική επιβολή της αθεΐας ως κρατικής ιδεολογίας από μινάρια αυτών των κομμουνιστών είναι και οι δικοί μας σήμερα οι οποίοι προσπαθούν εκείνα που δεν κατάφεραν να κάνουν εκείνα τα κάνουν εδώ. Βίαιο χωρισμό εκκλησίας και πολιτείας και φοβερούς διωγμούς όσων εξακολουθούσε να εξωτερικεύουν την πίστη του στο Θεό. Ο αναμενόμενος θάνατος του Θεού, έτσι περίμεναν, πέθανε ο Θεός, ο θάνατος του Θεού και στην Ευρώπη και παντού. Ο αναμενόμενος θάνατος του Θεού επισυνέβη μόνο στο νου προπαγανδιστών της αθρησκείας και της αθείας και δεν είχε ούτε έχει σχέση με την κοινωνική πραγματικότητα. Πρόσφατη έρευνα στην Ευρώπη παρουσιάζει πολύ χαμηλά τα ποσοστά των αθέων σε επιλεγήσεις χώρες, την τελευταία δε θέση κάτω από το 1%, επομένως την πρώτη θέση θεοσεβίας πάνω από 99% καταλαμβάνουν οι Έλληνες. Τιμητική πρωτιά, αντάξια της ιστορίας. Ένα έθνος λοιπόν στο οποίο το 99% δεν είναι άθεοι, κυβερνάται από αθέους. Πέρα όμως από τη διαπίστωση του Πλουτάρχου, υπάρχουν και άλλες μαρτυρίες. Υπάρχουν πλήθος μνημείων και πλήθος άλλων μαρτυριών που αποδεικνύουν πως ποτέ στην ιστορία μας δεν είχαμε άθρησκο κράτος, χωρισμό θείου και ιερού. Και αρκεί να μια μνημιακή μαρτυρία, να σας πω για τον Παρθενώνα, που είναι το πιο επιφανές θρησκευτικό μνημείο, ναός της Αθηνάς,
και γεμάτη είναι η χώρα μας από μνημεία των παλαιών θεοτήτων, τις οποίες λάτρευαν οι προγονείς μας οι αρχαίοι οι Έλληνες. Και υπάρχουν παντού και άλλοι ναοί του Ποσειδόνος, του Διός και τα λοιπά, το Δίον. Και γνωρίζουμε όλοι μας επίσης ότι οι αρχαίοι μας πρόγονοι υγονίζονται υπέρ βωμών και εστιών. Βωμοί είναι οι ναοί και εστίες είναι η πατρίδα, υπέρ βωμών και εστιών. Και υπάρχει ένας ορισμός του έθνους από τον Ηρόδοτο που με έκανε πολύ εντύπωση και θα βοηθήσει και εσάς να το κατανοήσετε αυτό. Τι είναι το έθνος? Ο Ηρόδοτος λοιπόν στο έργο του Ουρανία, ο μεγάλος αρχαίος ιστορικός ο Ηρόδοτος, μας λέει τα εξής, ότι το ελληνικόν έθνος αιών ομεμόντε και ομόγλωσσον και θεών ιδρύματάτε κοινά και θυσία ή θεάτε ομότροπα τον προδότας γενέστε Αθηναίους ουκ αν εφ έχει. Μας λέει λοιπόν πως χαρακτηριστικό των Ελλήνων, των αρχαίων Ελλήνων και στη συνέχεια στην ελληνική ιστορία είναι το όμεμον, ότι έχουμε το ίδιο αίμα, την ίδια καταγωγή, έχουμε την ίδια γλώσσα, όλα πάνε να τα λιώσουν τώρα, έχουμε την ίδια γλώσσα, όμεμον, ομόγλωσσον και θεών ιδρύματάτε κοινά και θυσία ή θεάτε ομότροπα. Και όλοι έχουν τα μνημεία των θεών και τις θυσίες προς τους θεούς και έχουν όλοι τα ίδια ήθη. Χαρακτηριστικό είναι το άλλο. Τον αυτόν λοιπόν, το όμεμο, το ομόθρησκο, το ομότροπο, όλα τον προδότας γενέστε Αθηναίους ουκ αν εφ έχει. Αυτό λοιπόν ποτέ δεν θα γίνουν προδότες οι Αθηναίοι και γινόμαστε εμείς στη συνολική ιστορία του ελληνικού έθνους, γινόμαστε εμείς προδότες δυστυχώς τώρα με αυτούς τους οποίους έχουμε επιλέξει ως κυβερνήτες. Και υπάρχει επίσης και μία άλλη μαρτυρία να σας την πω εδώ, την έχω αντιλήσει από την ιστορία της ελληνικής φιλοσοφίας του Τσέλερ Νέστλε, από τη μετάφραση ενός γνωστού καθηγητού αριστερής κατευθύνσεως βέβαια, ο οποίος όμως δεν μπορούσε να μην πει την αλήθεια, του Θεοδωρίδη, ο οποίος δείχνει πόσο θεοσεβείς ήταν οι αρχαίοι Έλληνες, οι οποίοι ακόμη και τον φιλόσοφο Σοκράτη τον κατεδίκασαν γιατί θεωρούσαν πως ήταν αντίθετος προς τη θρησκεία. Λέει λοιπόν ο Νέστλε για το τέλος του μεγάλου φιλοσόφου του Σοκράτη, αφού ο Σοκράτης έδρασε μια ολόκληρη ζωή στην Αθήνα, έκαμε καταγγελία εναντίον του ο Μέλητος, ο Άνητος και ο Λύκων σοφιστές. Ποια κατηγορία? Πως διαφθείρει τους νέους επειδή δεν πιστεύει στους θεούς της πολιτείας και προσπαθεί να μπάσει στη θέση τους καινούργιες θεότητες. Δηλαδή τον κατηγόρησαν και τον πήγα στο δικαστήριο επειδή νόμιζαν πως ο Σοκράτης δεν πιστεύει στους θεούς, δεν πιστεύει στη θρησκεία. Και βέβαια έχω αλλιεύσει και μία άλλη πληροφορία, δεν είναι αληθές αυτό, διότι ο Σοκράτης όντως ήταν εναντίον της ειδωλολατρίας, αλλά ήδη ο Σοκράτης είχε προβλέψει ότι θα έλθει, προφήτευσε ότι θα έλθει. Απαντώντας λοιπόν στο δικαστήριο ο Σοκράτης αυτούς τους κατηγόρους, λέει «Ήτα των λοιπόν βίων καθεύνοντες διατελείται αν, ημίτινα άλλων ο Θεός ημίν επιπέμψην κειδόμενος ημών». Σας λυπάμαι, λέει, στους δικαστάς, διότι με καταδικάζετε. Σ' όλη σας τη ζωή θα κοιμάστε. Ήτα των λοιπόν δύον καθεύδοντες διατελείτε αν, θα κοιμάστε μέχρι πότε, ημίτινα άλλων ο Θεός ημίν επιπέμψιεν κειδόμενος ημών. Αν δεν σας στείλει ο Θεός κάποιον άλλον για να σας λυπηθεί και να σας σώσει, και θεωρείται αυτό ήταν προφητεία του Σοκράτη για την έλευση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και για την αντικατάσταση της θρησκείας των ειδώλων από τη θρησκεία του χριστιανισμού. Και να σας πω και την άλλη, τη γνωστή, τη συγκλονιστική μαρτυρία για το πόσο θρήσκοι ήταν οι αρχαίοι Έλληνες, από την Αγία Γραφή, από τον Απόστολο Παύλο. Όταν ο Απόστολος Παύλος επισκέφθηκε την Αθήνα, εντυπωσιάστηκε, λέει, διότι είδε την πόλη γεμάτη από βωμούς και από είδωλα. Λέει το βιβλίο των Πράξεων, «Ενδέτες Αθήνες εκδεχομένου αυτούς του Παύλου, παροξύνεται το πνεύμα αυτού, εν αυτό θεωρούνται κατήδωλον ούσαν την πόλη». Η Αθήνα γεμάτη από είδωλα, αφιερωμένα στους θεούς. Τόσο θρήσκοι ήταν οι αρχαίοι Έλληνες. Και όταν τον κάλεσαν οι φιλόσοφοι των Αθηνών επάνω στον Άριο Πάγο για να τους μιλήσει,
Ξέρετε τι τους είπε ο Απόστολος Παύλος? Σταθείς δε ο Παύλος εν μέσω του Αρίου Πάγου, πέφει στους δικαστάς, τους Αθηναίους. Άνδρες Αθηναίοι, κατά πάντα ως δυσιδαιμονεστάτους ημάς θεωρώ. Σας βλέπω ότι είστε πολύ ευσεβείς. Διερχόμενος γάρ και αναθεωρών τα σεβάσματα ημών, εύρων και βωμών, ενώ επιγέγραπτο αγνώστο Θεό. Ήταν τόσο ευλαβείς οι Αθηναίοι, πως είπαν μήπως ξεχάσαμε κανένα Θεό. Ας κάνουμε και ένα ναό και ένα βωμό στον άγνωστο Θεό. Και ανάμεσα στους ναούς τους επώνυμους που είχαν, είχαν κάνει και ένα βωμό αγνώστο Θεό. Αυτό λοιπόν τον άγνωστο Θεό, λέω, τον οποίο εσείς αγνοείτε, αυτόν εγώ θα σας διδάξω, και τους εκήρυξε ο Απόστολος Παύλος, τον νέο λυτρωτή και σωτήρα τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν. Προκύπτει λοιπόν από όλα αυτά τα λίγα, θα μπορούσα να σας πω πάρα πολλά για την αρχαία Ελλάδα και την θρησκευτικότητα των αρχαίων Ελλήνων, προκύπτει από όλα αυτά ότι ουδέποτε οι Έλληνες θέλησαν να κρατήσουν αποστάσεις και ουδετερότητα απέναντι στο Θεό. Ουδετερόθρησκο κράτος θέλει να κάνει ο Τσίπρας. Ουδέποτε θέλησαν να κρατήσουν ουδετερότητα απέναντι στο Θεό και στα θεία και να οργανώσουν άθεα και άθρησκα κράτη. Αντίθετα, ήσαν οι πρώτοι που εγκολπώθηκαν το κήρυγμα του Ευαγγελίου από το στόμα του ελληνιστού Αποστόλου Παύλου, ο οποίος εκλήθη από το Θεό για να απευθυνθεί στους Έλληνες και να οργανώσει τις πρώτες χριστιανικές κοινότητες στα ασιατικά και ευρωπαϊκά παράλια της Μεσογείου. Και ήταν επίσης οι πρώτοι Έλληνες κλήθηκαν. Ήταν οι πρώτοι Έλληνες που αξιώθηκαν από το Θεό, αυτό είναι βασικό για το θέμα μας, που αξιώθηκαν από το Θεό με μία θεώθεν επίσης κλήση ενός πολιτικού άρχοντος. Ο Θεός εκάλεσε έναν πολιτικό άρχοντα, και τα λέω έτσι δασκαλίστικα για να σας μείνουν ποιον πολιτικό άρχοντα κάλεσε ο Θεός, του τότε κυριάρχου όλης της Οικουμένης, του εις Αποστόλου, του εν βασιλεύσιν Αποστόλου Μεγάλου Κωνσταντίνου, να δημιουργήσει την πρώτη και μοναδική χριστιανική πολιτεία του Βυζαντίου. Το πρώτο χριστιανικό κράτος το οποίο εμφανίστηκε στη γη ήταν το Βυζάντιο, ήταν η Κωνσταντινούπολη, ήταν η Ρωμανία. Αυτό το χριστιανικό κράτος, του οποίου κατάλοιπο τώρα είμαστε εμείς η Ελλάδα, το ψέμα το βασίλειο που λέει ο Κωστής ο Παλαμάς, και από το οποίο τώρα θέλουμε να ξεριζώσουμε αυτές τις ρίζες τις οποίες έθεσε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Την ξακουστή Ρωμανία, την Ρωμιοσύνη των Ελλήνων. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή, ιδιαίτερα εκ μέρους των εκκλησιαστικών ανδρών και των θεολόγων, όταν με αβέβαιο νου και ελαφρά καρδία προθυμοποιούνται να εγκαταλείψουν το μοντέλο της θεώθεν εγκαθιδρυμένης χριστιανικής πολιτείας του Βυζαντίου, το μοντέλο του χριστιανικού κράτους. Γιατί υπάρχουν και θεολόγοι και κληρικοί, οι οποίοι λένε: δεν πειράζει, ας χωρίσουμε, ας χωρίσει η Εκκλησία και η πολιτεία, δεν χρειάζεται να έχουμε χριστιανικό κράτος. Ένα κράτος το οποίο ο Θεός εγκατέστησε με τον Μέγα Κωνσταντίνο. Δεν σκέφτεστε πως αυτό το έκανε ο Θεός με τον Μέγα Κωνσταντίνο το 1900 και εγκατέστησε ένα χριστιανικό κράτος, και να προχωρήσουν σε μορφές χωρισμού Εκκλησίας και πολιτείας. Αν η υποταγή του ενός θεσμού στον άλλον, όπως συμβαίνει στην ιεροκρατία του παποκεσαρισμού και στην πολιτιοκρατία του κεσαροπαπισμού, παραπέμπει με χριστολογικούς όρους σε μονοφυσιτισμό, ο χωρισμός των δύο θεσμών παραπέμπει σε νεστοριανισμό. Να χωρίσουμε Εκκλησία και πολιτεία, να χωρίσουμε κράτος και ιερό. Η ενότητα και η αυτονομία τους, χωρίς ούτε να συγχέονται οι ρόλοι τους, αλλά ούτε και να χωρίζονται και να διαζευνίονται, εξασφαλίζεται με το σύστημα της Βυζαντινής Συναλληλίας. Στο Βυζάντιο, στη Ρωμιοσύνη, στην παράδοσή μας, υπάρχουν παράλληλα Εκκλησία και Πολιτεία και συμπορεύονται, δεν χωρίζονται, δεν παίρνουν διαζύγιο. Έστω και αν στην πράξη αθετήθηκε μερικές φορές από αυταρχικές επεμβάσεις αυτοκρατόρων σε εσωτερικά θέματα της Εκκλησίας, αποκρουόμενες όμως με στένος από δυναμικούς εκκλησιαστικούς ηγέτες, όπως οι τρεις ιεράρχες και πολλοί άλλοι. Αυτό το σύστημα λοιπόν, το ιερό σύστημα, το χριστιανικό κράτος, επεβίωσε και στην τουρκοκρατία, όχι βέβαια στη σχέση με τους Οθωμανούς, οι οποίοι μας εδίωκαν, αλλά στο επίπεδο των κοινοτήτων της τοπικής αυτοδιοίκησης, στη συνεργασία των δημογερόντων και του κλήρου, εμφανώς διαφαίνεται στα μετά το 1821 συντάγματα των Εθνικών Συνελεύσεων, στο συνταγματικό πρόγραμμα του πρώτου κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια,
μειώνεται και προσβάλλεται για πρώτη φορά από τους Προτεστάντες Βαβαρούς του Όθωνος στο Σύνταγμα του 1844, γίνονται όμως προσπάθειες στις μεταγενέστερες συνταγματικές αναθεωρήσεις μειώσεως της ξενικής πολιτιοκρατίας. Το αίτημα πάντως του χωρισμού Εκκλησίας και Πολιτείας είναι ξενόφερτο και επιρροές του ευρωπαϊκού διαφωτισμού και της ευρωπαϊκής αθείας, χωρίς να ανταποκρίνεται σε εσωτερική πολιτική αναγκαιότητα. Ποιος ζήτησε? Πού βρήκαν? Ποια αναγκαιότητα οδηγούσε χωρισμό Εκκλησίας και Πολιτείας? Το ζητήσαμε εμείς? Ποιος ζήτησε να χωρίσει η Εκκλησία από την Πολιτεία? Είναι ξενόφερτο αίτημα της αθείας των Ευρωπαίων και των Αμερικανών. Και αρχίζει να εμφανίζεται μετά το 1974. Μέχρι το 1974 δεν έλεγε κανένας να χωρίσουν η Εκκλησία από το κράτος. Και ξέρετε ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο εμφανίστηκε μετά από το 1974? Διότι το επέτρεψε τότε η συγκυρία της αντίδρασης από αντίδραση στο Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών του στρατιωτικού καθεστώτος. Α, η δικτατορία έλεγε Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών, πάει το χριστιανόν. Να βγάλετε το χριστιανόν από την πολιτεία, από το κράτος. Αφού το έλεγε η δικτατορία, σαν να ήταν η δικτατορία η ιστορία μας. Δηλαδή, 7 χρόνια που έμεινε η δικτατορία, αντέδρασαν όλοι οι άλλοι οι δίθεν αριστεροί και είπαν: Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών, ξεχάστε, τώρα δεν έχουμε χριστιανικό κράτος. Μπαίνει σε πολιτικές διακηρύξεις κομμάτων, γίνεται έμονη επιδίωξη συγκεκριμένων λογίων και πολιτικών και ενισχύεται από τα μέσα ενημερώσεως. Και έχω μάλιστα εδώ μαζί μου να σας δείξω, το έχω δείξει και άλλη φορά και σε άλλες συνάξεις, αυτό το πράσινο βιβλιαράκι του ΠΑΣΟΚ. Το κυκλοφορούσε το ΠΑΣΟΚ το 1975 με πρωτοβουλία του αρχηγού του Ανδρέα Παπανδρέου και επικεφαλής της ομάδος η οποία είχε συστήσει την αναθεώρηση του χωρισμού Εκκλησίας και Πολιτείας. Ήταν γνωστός επίσης πολιτικός του ΠΑΣΟΚ και μετέπειτα πρωθυπουργός, ο Κώστας Σιμίτης. Γράφει λοιπόν το 1975 αυτό, μετά από το 1974, γράφει λοιπόν στο πράσινο βιβλιαράκι του ΠΑΣΟΚ: Η Ελλάδα είναι σήμερα από τα ελάχιστα ευρωπαϊκά κράτη που έχουν επίσημη θρησκεία. Ενοχλεί αυτό, επειδή έχουμε επίσημη θρησκεία την Ορθοδοξία. Η Ελλάδα είναι σήμερα από τα ελάχιστα ευρωπαϊκά κράτη που έχουν επίσημη θρησκεία, καθορισμένη από το σύνταγμά της. Αυτό που δεν μπόρεσε, δεν τόλμησε να κάνει ο Ανδρέας Παπανδρέου, να βγάλει τον χριστιανισμό από το Σύνταγμα, το κάνει ο Τσίπρας τώρα. Δεν τόλμησε, παρά το ότι το είχε βάλει στο πρόγραμμά του τότε, δεν τόλμησε να το κάνει. Ακόμη και στην αναθεώρηση που έκανε το 1986 του Συντάγματος, δεν τόλμησαν να βγάλουν τον χριστιανισμό και να κάνουν τότε το ΠΑΣΟΚ ουδετερόθρησκο κράτος, παρά το ότι το ήθελαν και το είχαν σαν προγραμματική διακήρυξη. Βέβαια, μέσα σε μια χριστιανική πολιτεία όπως αυτή διαμορφώθηκε και αναπτύχθηκε στην Βυζαντινή Εκκλησιολογία και Πολιτιολογία με τη συμβολή των τριών ιεραρχών, ιδιαίτερα του Αγίου Άντου Χρυσοστόμου, δεν υπάρχει πρόβλημα συγκρούσεως Εκκλησίας και Πολιτείας, λέει να μην συγκρούνται Εκκλησία και Πολιτεία. Θα συγκρουστεί η χριστιανική πολιτεία με τον εαυτό της? Μα η χριστιανική πολιτεία είναι Εκκλησία. Εκκλησία και Πολιτεία, πολιτικοί και εκκλησιαστικοί άρχοντες είναι μέλη της Εκκλησίας. Θα συγκρουστούν μεταξύ τους? Και θα πει, αφού όλοι είμαστε μέλη της Εκκλησίας, πώς θα συγκρουστούμε οι πολιτικοί με τους εκκλησιαστικούς? Πολιτικοί και εκκλησιαστικοί άρχοντες, κλήρος και λαός, είναι συγχρόνως μέλη της Εκκλησίας. Ας μην προχωρήσω όμως σε άλλες αναλύσεις. Έχω φέρει εδώ απλώς για να κατανοήσετε πόσο έχουμε ξεφύγει από την ιστορία μας. Έχω φέρει εδώ τα πρώτα ελληνικά συντάγματα μετά από το 1821. Και επειδή βρισκόμαστε ακόμη στη συγκυρία της Εθνικής Εορτής της 25ης Μαρτίου, να σας διαβάσω εδώ τι έλεγαν τα πρώτα ελληνικά συντάγματά μας και μερικοί από τους προτεργάτες τότε, αυτούς που προετοίμασαν την Επανάσταση του 1821. Δεν θα σας πω για τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό, θα σας πω τι έλεγε ο Ρήγας ο Φεραίος. Ο Ρήγας ο Φεραίος λοιπόν εδώ, στον γνωστό θούριό του, τα μαθαίναμε στα σχολεία μας πέρα, τώρα τα βγάλαν όλα αυτά. Δέστε τι έλεγε λίγο πριν από την Επανάσταση του 1821. Ελάτε με έναν ζήλον σε τούτον των καιρών να κάμουμε τον όρκον επάνω στον σταυρών. Συμβούλους προκομμένους με πατριωτισμόν να βάλουμε εις όλα να δίδουν ορισμόν. Οι νόμοι να είναι ο πρώτος και μόνος οδηγός.
και της πατρίδος ένας να γίνει αρχηγός. Γιατί και η αναρχία ομοιάζει τη σκλαβιά, να ζούμε σαν θηρία είναι η πιο σκληρή φωτιά. Και ακούσε τώρα τον όρκο, και γιατί αναφέρουμε στον όρκο του Ρίγα Φεραίου, διότι μέσα στη συνταγματική αναθεώρηση προβλέπεται η κατάργηση του όρκου η σταθία. Λέει λοιπόν ο Ρίγας, ο βασιλεύ του κόσμου όρκος, προς το Θεό, ο βασιλεύ του κόσμου ορκίζομαι σε σέ, στη γνώμη των τυράννων να μην έλθω ποτέ. Μήτε να τους δουλεύσω, μήτε να πλανηθώ εις τα ταξίματά τους και να παραδοθώ. Ο Ρίγας λοιπόν αναγνωρίζει ως υπέρτατη αρχή στην οποία πρέπει κανένας να ορκίζεται το Θεό, την Αγία Τριάδα όπως έχουν τα συντάγματά μας. Και όλα τα συντάγματα των πρώτων εθνικών συνελεύσεων, έχω εδώ ότι έγραφε το σύνταγμα της Επιδαύρου στην πρώτη συνέλευση το 1822. Εν ονόματι της Αγίας και Αδιαιρέτου Τριάδος. Αρχίζει το σύνταγμα επικαλούμενο την Αγία Τριάδα. Εν ονόματι, η επικεφαλίδα του συντάγματος του 1822 είναι εν ονόματι της Αγίας και Αδιαιρέτου Τριάδος. Το ελληνικό έθνος υπό την φρικόδη Οθωμανική δυναστεία μη δυνάμενον να φέρει των βαρύτερων ζυγών και απαραδειγμάτιστων ζυγών της τυραννίας ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Κηρύζει την πολιτική αυτού ανεξαρτησία. Και το πρώτο άρθρο του συντάγματος της Επιδαύρου, η επικρατούσα θρησκεία στην ελληνική επικράτεια είναι η της Ανατολικής Ορθοδόξου του Χριστού Εκκλησίας. Θα δούμε τι κάνουν τώρα με όλα αυτά, πώς πάνε να τα ξαλείψουν όλα. Η επικρατούσα θρησκεία στην ελληνική επικράτεια είναι η της Ανατολικής Ορθοδόξου του Χριστού Εκκλησίας. Αν έχετε όμως η διοίκηση της Ελλάδος πάσαν άλλην θρησκείαν, και τελετέ και ιερουργία εκάστης αυτών εκτελούνται ακολύτως. Δεν απαγορεύουμε και στους άλλους. Άνεξε θρησκεία. Αλλά η επίσημη θρησκεία μας είναι η Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία. Όλα φεύγουν, φύγαν αυτά σιγά σιγά. Και ένα σημαντικό που λέει εδώ επίρρεση σχετικά με και το πρόβλημα το μεταναστευτικό. Δέστε τι λέει το σύνταγμα της Επιδαύρου. Όσοι αυτόχθονες κάτοικοι της επικρατείας της Ελλάδος πιστεύουν στην εις Χριστόν, όσοι πιστεύουν στον Χριστό, οι συν Έλληνες. Έλληνες είναι μόνον αυτοί οι οποίοι πιστεύουν στον Χριστό. Όσοι αυτόχθονες κάτοικοι της επικρατείας της Ελλάδος πιστεύουν εις Χριστόν, οι συν Έλληνες και απολαμβάνουν συν άνευτενός διαφοράς όλα τα δικαιώματά τους. Άλλο χαρακτηριστικό του συντάγματος της Επιδαύρου, και θα δούμε τώρα και στα δικά μας τι γίνεται εδώ, είναι ότι ανάμεσα στις διατάξεις του λέει οι Έλληνες έχουσι το δικαίωμα να κοινοποιώσουν άλλωστε και δια των τύπων τας δοξασίας του. Οι Έλληνες έχουν το δικαίωμα, την ελευθερία, με τον τύπο, με την συγγραφή, με δημοσιεύματα, να ανακοινώνουν τις γνώμες τους. Ελευθεροτυπία που λέμε. Αλλά με τους ακολούθους τρεις όρους. Τα έχουν εξαφανίσει όλα αυτά. Με ποιους όρους μπορεί κανένας να μιλάει ελεύθερα και στα κανάλια και στις εφημερίδες? Με ποιους όρους? Α, να μην γίνεται λόγος κατά της χριστιανικής θρησκείας. Να μην βλασφημούν. Καταργούν τώρα με νόμο. Με νόμο. Ενώ ήταν ποινικό αδίκημα η βλασφημία, το καταργούν τώρα με νόμο. Αυτά κάνουν. Να μην γίνεται λόγος κατά της χριστιανικής θρησκείας. Β, να μην αντιβαίνωσιν εις τα σκηνός αποδεδεγμένας αρχάς της ηθικής. Με τους ομοφιλοφίλους. Με τις αρχές της ηθικής, όλες τις αρχές της έχουν παραβεί τώρα. Να μην αντιβαίνουν είναι στις παραδεδεγμένες, δεν είναι παραδεδεγμένη αρχή από την Αγία Γραφή, από το Ευαγγέλιο, από το, ότι η ομοφιλοφιλία είναι μεγάλο αμάρτημα. Τώρα αυτοί κυριαρχούν και αυτοί κατευθύνουν τις τύχες της χώρας μας, να μην αντιβαίνουν και να αποφεύγωση πάσαν προσωπικήν ύβριν και να μην υβρίζουν. Τα ίδια επαναλαμβάνει και η Εθνική Συνέλευση το 1827 της Τριζίνους, για να μην σας επαναλαμβάνω περίπου τα ίδια και να προχωρήσουμε παρακάτω. Έχω μόνο εδώ σημειώσει από τις πηγές. Έτσι κάναμε μάθημα στα πανεπιστήμια και έτσι κάναμε. Τώρα δεν τα κάνει κανένας, δεν ακούγονται φωνές ορθόδοξες και πατριωτικές, όλοι έχουν σιωπήσει. Ταινίες στο στόμα, φοβούνται. Εδώ λοιπόν έχω ένα έγγραφο, το οποίο έστειλαν το 1827 προς την τρίτη εθνοσυνέλευση. Ποιοι το έστειλαν?
το έστειλαν 5 αρχιερείς. Να σας διαβάσω τα ονόματά τους. Ο Κορίνθου Κύριλλος, ο Τρυπόλεος Δανιήλ, ο Ρέοντος Διονύσιος, ο Ανδρούσης Ιωσήφ και ο Βρεσθένης Θεοδόρητος. Και γιατί έκαναν το έγγραφο αυτό, θα λέγαμε προς τη σημερινή Βουλή. 5 αρχιερείς. Πού είναι τα έγγραφα που κάνει σήμερα η Σύνοδό μας προς τη Βουλή? Σύεται το παν, γκρεμίζεται το παν, η χριστιανική ταυτότητα στο χριστιανικό κράτος και σιωπάει η ιεραρχία. Σιωπούν οι αρχιερείς. Κάνουν λοιπόν επίσημα ένα έγγραφο, στο οποίο τους λένε ότι μας βοήθησε ο Θεός μετά το 1821 και κάναμε ένα κράτος, αλλά δυστυχώς δεν πάμε καλά. Γιατί μετά το 1821 είχαμε προβλήματα στις αντιζηλίες μεταξύ των αρχηγών, ο Κολοκοτρώνης παραλίγο θα πέθανε στη φυλακή. Λένε λοιπόν οι 5 αρχιερείς, προσέξτε στην Εθνοσυνέλευση, στη Βουλή μέσα, διότι ο Κύριος των δυνάμεων ευλογήσας των ιερών και δίκαιων τούτων αγώνα μας, εχαρίτως εν ημάς με τόσους αγώνας και τρόπαια, αγωνιζομένος ειλικρινώς με τα θρησκευτικά και πολιτικά του έθνους καθήκοντα. Αλλά μόλις έλαμψεν ως πυθύρ της ελευθερίας, μόλις ελευθερωθήκαμε, και αμέσως αψηφίσαντες, καρεταράξαμε την πατρίδα. Την αμόμητον και αγίαν πίστην ημών κατεφρονήσαμε. Για του Χριστού την πίστη την Αγία και της πατρίδος την ελευθερία αγωνιστήκαμε και κάναμε ένα κράτος και μόλις ελευθερωθήκαμε αρχίσαμε πού να ζούσαν σήμερα αυτοί οι αρχιερείς και να ζούσε και ο Κολοκοτρώνης με όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει εδώ. Με το λόγο αυτό λοιπόν, επειδή η Επανάσταση του 1821 είχε τις ρίζες της μέσα στη Ρωμιοσύνη, μέσα στην Ορθοδοξία και Ορθοδοξία και Ελληνισμός πάνε όλα μαζί. Για το λόγο αυτό πριν από μερικά χρόνια εκλήθην σε μια άλλη εκδήλωση παρόμοια με τη δική σας εδώ στην Κατερίνη και έκανα μια ομιλία το αγιασμένο και προδομένο 21. Είναι ένα τευχήλιο που δημοσίευσα. Το 21 ήταν αγιασμένο γιατί στηριζόταν στον Χριστού την πίστη την Αγία με το Σταυρό και με τον Χριστό αλλά προδόθηκε. Και παρουσίασα στην ομιλία μου αυτή πως προδόθηκε το 1821 και προδίδεται βέβαια το 1821, προδίδεται περισσότερο σήμερα. Ας συνεχίσουμε όμως αυτά τα οποία θέλω να σας πω. Να σας πω λοιπόν σχετικά με το Βυζάντιο για να δείτε πώς την Ρωμιοσύνη, την Ρωμανία αντιμετωπίστηκε το θέμα. Έχω σημειώσει εδώ τι λέει ο Ιουστινιανός, ο μεγάλος γνωστός αυτοκράτορα αυτός που έκτισε την Αγία Σοφία, τι λέει για τις σχέσεις εκκλησίας και πολιτείας. Γιατί έτσι πρέπει να ξέρουμε ότι προδίνουν την ιστορία μας. Με την αναθεώρηση που κάνουν για ουδετερόθρησκο κράτος, προδίνουν και την αρχαία Ελλάδα, που δεν υπήρχε άθρησκο κράτος, προδίδουν και την Ρωμανία, προδίδουν και το Βυζάντιο, προδίδουν και το 21. Ο Ισνιανός λοιπόν γράφει ότι τα μέγιστα προς τους ανθρώπους δώρα του Θεού είναι η ιεροσύνη και η βασιλεία. Η ιεροσύνη, η εκκλησία και η βασιλεία, δηλαδή το κράτος, η πολιτεία. Η πρώτη ιεροσύνη υπηρετεί τα θεία, η ιεροσύνη, η εκκλησία. Η δεύτερη, το κράτος, ασχολείται με τα βιωτικά των ανθρώπων. Τι ωραία που τα λένε οι παλιοί, ποιος τα διδάσκει. Μέγιστα ενανθρώπισε στη δώρα Θεού παρά τις άνωθεν δεδομένα φιλανθρωπίας, η ιεροσύνη και βασιλεία. Η μεν της θείης υπηρετουμένη, η μεν ιεροσύνη υπηρετεί τα θεία, η δε κοσμική, των ανθρώπων εξάρκουσάται και επιμελωμένη. Εκ μιας και της αυτής, τα ίδια γράφει και ο Βασίλειος ο γνωστός, ο Βουλγαροκτόνος, ο Μακεδόν και μία άλλη επίσης ο Ιωάννης Τσιμισκής, ο γνωστός αυτοκράτορ, ενδιαφέρουσε. Μία αναρχήν εξεπίσταμε, την ανωτάτην και να σας παρουσιάσω επίσης μόνο εδώ την γνώμη του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ο οποίος Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει ότι άλλοι όροι βασιλείας, άλλοι όροι ιεροσύνης. Άλλα είναι τα όρια της Εκκλησίας, άλλα τα όρια. Κινούνται σε διαφορετικούς χώρους, αλλά πάνε μαζί. Ούτως μεν γάρ τα επιγείς έλαχεν οικονομήν. Γιατί ο βασιλεύς οικονομεί τα πράγματα, το κράτος, τα επίγεια. Ο δε της ιεροσύνης θεσμός άνω κάθεται. Ενώ η ιεροσύνη είναι πολύ πιο ψηλά ακόμη και από τον βασιλέα. Ο βασιλεύς σώματα εμπιστεύεται, ο δε ιερεύς ψυχάς. Ο βασιλεύς ασχολείται με τα σώματα, με τα σωματικά, ενώ ο ιερεύς ασχολείται με τις ψυχές. Από αυτές λοιπόν τις ρίζες της Ρωμιοσύνης προήλθαν
οι ήρωες του 1821, έχω σημειώσει εδώ μία γνώμη ενός εξέχοντος πανεπιστημιακού καθηγητού, του καθηγητού Μαριανού Καράση, ο οποίος προλογίζει ένα επίσης χαιρετικό βιβλίο, το οποίο σας συνιστώ να το αγοράσετε όσοι ενδιαφέρεστε. Ένα βιβλίο το οποίο έγραψε ο επίτιμος πρόεδρος του Αρείου Πάγου, ο Βασίλειος Νικόπουλος. Ήταν πρόεδρος του Αρείου Πάγου επί χρόνια και όταν τώρα είναι επίτιμος πρόεδρος του Αρείου Πάγου και έγραψε ένα βιβλίο «Αγαπημένο μου Σύνταγμα» με υπότιτλο «Η αντισυνταγματική παραλογισμή. Η αλήθεια για την σημερινή αντισυνταγματική κατάσταση της Ελλάδας». Και παρουσιάζει εδώ πώς παραβαίνουμε το Σύνταγμα. Έχει δε κυκλοφορήσει ο κύριος Νικόπουλος και ένα άρθρο τις τελευταίες μέρες για τη συνταγματική αναθεώρηση. Αν μας μείνει καιρός θα σας παρουσιάσουν στοιχεία από το άρθρο του αυτό. Προλογίζοντας λοιπόν αυτό το έργο του δικαστού του Αρείου Πάγου, του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Προέδρου, του Βασίλη Νικόπουλου, αυτός ο καθηγητής, ο Μαριανός Καράσης, μας λέει τα εξής που ενισχύουν εκείνα που προηγουμένως σας είπα για το 1974 που αρχίζει από τότε. Λέει, χωρίζει την νεότερη εκκλησία της Ελλάδος σε τρεις φάσεις. Λέει, μία φάση είναι από το 1821 μέχρι την Μικρασιατική καταστροφή. Δεύτερη φάση της ιστορίας μας είναι από την Μικρασιατική καταστροφή μέχρι το 1974 που έγινε ο Ατύλας στην Κύπρο. Και στην τρίτη φάση, ακούστε τι λέει, στην τρίτη φάση κυριαρχεί από το 1974 μέχρι σήμερα, κυριαρχεί ο εθνομηδενισμός. Τα μηδενίσαμε όλα. Πατρίδα, θρησκεία, γλώσσα, ο εθνομηδενισμός. Η νέα Ελλάδα, σύμφωνα με αυτούς τους νέους μας μετά από το 1974, η νέα Ελλάδα είναι ένα καινούριο έθνος. Σαν να μην έχει ιστορία η Ελλάδα, σαν ένα καινούριο έθνος, όπως τα ευρωπαϊκά. Γι' αυτό και συζητούν ο εθνομηδενισμός συμπίπτει στο πεδίο του πολιτισμού με τον μεταμοντερνισμό, την ύστερη φάση της νεωτερικότητας που αρχίζει το 1968 με την εξέγερση του Μάη στη Γαλλία και την πολιτιστική επανάσταση στην Κίνα και κορυφώνεται με την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού το 1989. Και λέει, βαθύτερη είναι η κρίση η εθνική και η εκκλησιαστική. Και μας λέει τα εξής πολύ όμορφα, γι' αυτό σας το παρουσιάζω εδώ. Ρώτησαν κάποτε, λέει, τον Σολομό, τον μεγάλο μας εθνικό ποιητή, πώς πάει το έθνος, πώς βλέπεις, πώς πάει το έθνος. Και αποκρίθηκε, αυτό ισχύει πολύ περισσότερο σήμερα, αποκρίθηκε ο Σολομός. Έχεις δει κότα να τις μαδάνε τα φτερά και να τα συνεπέρνει, και να συνεπέρνει ο αέρας τα πούπουλα. Έτσι πάει το έθνος. Μας έχουν μαδίσει. Όπως μαδάμε την κότα όσοι είμαστε από αγροτικές περιοχές και μαδούσαν οι μάνες μας τις κότες, τα πούπουλα, μας μάδισαν σαν έθνος. Έχεις δει κότα να τις μαδάνε τα φτερά και να συνεπέρνει ο αέρας τα πούπουλα. Έτσι πάει το έθνος. Και μετά λέει, παρουσιάζει ο ίδιος καθηγητής έναν άλλον επίσης λογοτέχνη, τον Αχιλλέα Παράσχο, ο οποίος λέει, εσβέστη ό,τι Άγιον δεσπόζει, εσβέστη ό,τι Άγιον, ό,τι Άγιος σβήστηκε, δεσπόζει το χιδαίον, ως μη πτωμάτων έλαβε τη θέση των ανθέων, αντί θρησκείας ο χρυσός, αντί οικογενείας της Αφροδίτης ο ναός, το έσχο της νοθείας. Τώρα αντί οικογενείας, όχι ο ναός της Αφροδίτης, αλλά και ο ναός της ανομαλίας των ομοφιλοφίλων. Και έπεσαν, όλα έπεσαν. Το πάνι στέφραν κείτε, υψούνται μόνον τράπεζε και μόνον τραπεζίτε. Το παν στέφραν κείτε, υψούνται μόνον τράπεζε και μόνον τραπεζίτε. Και μας λέει ο καθηγητής επίσης της νομικής σχολής και από τον Κωστή Παλαμά, με παράπονο ρωτάει ο Κωστής ο Παλαμάς, δεν έχεις Όλυμπε θεούς. Πού είναι οι θεοί του Ολύμπου, οι λεβέντες? Μηδέν λεβέντες η όσα. Δεν έχεις Όλυμπε θεούς. Πού είναι τα παλικάρια? Δεν έχεις Όλυμπε θεούς. Μηδέν λεβέντες η όσα. Ραγιάδες έχεις. Μάνα γη, σκυφτούς για το χαράτσι. Ραγιάδες μας φορολογούν και εμείς ραγιάδες
Δεν υπάρχουν στον Όλυμπο Θεοί, δεν υπάρχουν λεβέντες. Κούφοι και οκνοί καταφρονούν τη θεία τραχιά σου γλώσσα. Πάει η γλώσσα μας, την καταφρονούν όλοι. Των Ευρωπαίων περίγελα και των αρχαίων παλιάτσι. Περίγελος των Ευρωπαίων γίναμε και των αρχαίων παλιάτσι. Έτσι μας κατήντησαν. Θα σας αφήσω άλλα για να έρθουμε στο θέμα. Τώρα, ας έρθουμε να δούμε εγκύτερα τώρα για τη συνταγματική αναθεώρηση η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και η οποία, όπως προηγουμένως είπα, θα οριστικοποιηθεί από την επόμενη Βουλή. Αν τα άρθρα αυτά που αποχριστιανίζουν το κράτος θα έχουν την πλειοψηφία των 180 βουλευτών στην επόμενη Βουλή για να περάσουν, διότι σε αυτήν τώρα τις ψηφοφορίες δεν πήραν, πήραν μόνο την πρώτη φορά. Το επίμαχο άρθρο 3 πήρε μόνο 151 βουλευτές, στους 145 του ΣΥΡΙΖΑ και μερικούς άλλους. Αν θέλετε στο τέλος και με ρωτήσετε, θα σας πω, έχω και ποιοι τους ξέρετε και ποιοι εκτός του ΠΑΣΟΚ ψήφισαν. Και δυστυχώς στη δεύτερη ψηφοφορία το άρθρο αυτό πήρε και άλλους 5 και 151 έγιναν 156. Τώρα ο δικαστής της επικρατείας, ο πρόεδρος, μας λέει ότι το σύνταγμά μας, το ισχύον σύνταγμα, μέχρι τώρα έχει χριστιανικό χαρακτήρα. Το σύνταγμά μας που ισχύει τώρα είναι χριστιανικό. Και από πού προκύπτει, λέει, ότι έχει χριστιανικό χαρακτήρα το σύνταγμά μας? Προκύπτει εν πρώτης από το προήμιο του συντάγματος. Το προήμιο του συντάγματος που ισχύει τώρα είναι εις το όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Αιδερέτου Τριάδος. Δεν τόλμησαν να το βγάλουν. Αυτό που ίσχυε από το 1821 εις το όνομα της Αγίας και Διαρέτου και Μωυσίου Τριάδος δεν τόλμησε καμία αναθεώρηση, ούτε το ΠΑΣΟΚ ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ το να το βγάλει. Έκανε κάτι χειρότερο όμως. Το ενώθευσε, όπως θα δούμε. Μέχρι τώρα λοιπόν είναι χριστιανικό το σύνταγμά μας εν πρώτης από το. Το δεύτερο χαρακτηριστικό που το κάνει το σύνταγμά μας είναι το περίφημο άρθρο 3. Θα το αναλύσουμε τώρα το άρθρο, πώς ήταν και πώς το κάνουν το άρθρο 3 του συντάγματος για το Ουδετρόν της Κλάρκος. Και επίσης ένα τρίτο χαρακτηριστικό από το οποίο προκύπτει το σύνταγμά μας είναι χριστιανικό, είναι ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και οι βουλευτές ορκίζονται εις το όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Διαιρέτου Τριάδος. Δηλαδή στον εντριάδη θεών της Ορθόδοξης Χριστιανικής Πίστεως, όπως δηλαδή απαιτεί το προήμιο του συντάγματος. Επί χρόνια, επί αιώνες τώρα, δύο αιώνες από το 1821, οι βασιλείς, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, οι βουλευτές, ορκίζονται όλοι εις το όνομα της Αγίας και Ομοουσίου. Το καταργούν τώρα, τον καταργούν το θρησκευτικό αυτό όρκο. Ας δούμε λοιπόν τώρα, σύντομα, πώς ήταν το άρθρο, το περίφημο άρθρο 3, το οποίο αλλάζουν τώρα, και πώς το έχουν καταντήσει τώρα. Αυτό που, το κατάντημα που ψήφισαν οι 151 και οι 153, αλλά για να του περάσουν έπρεπε να έχουν 180. Δεν συγκέντρωσαν 180. Γι' αυτό εγώ λέω, προσοχή στην ψήφο μας. Ζούμε σε δημοκρατικό πολίτευμα, εκτός αν μας το κάνουν Σοβιέτ. Γιατί μερικοί φοβούνται πως μπορεί να το κάνουν και Σοβιέτ και να μην φύγουν από την εξουσία. Εγώ δεν είμαι προφήτης. Αλλά μια και ανέβηκαν επάνω στην εξουσία οι αριστεροί, φοβούμαι πως δύσκολα θα αφήσουν την εξουσία. Θα χρησιμοποιήσουν πολλούς τρόπους για να μην φύγουν από την εξουσία. Εμείς πάντως ελπίζουμε και θα πάμε στις εκλογές με την ψήφο μας να μην τους επιτρέψουμε να κάνουν το χριστιανικό κράτος στην Ελλάδα, από την αρχαία Ελλάδα, το Βυζάντιο μέχρι σήμερα, χριστιανικό θρησκεύον κράτος, θρησκεύει το κράτος μας, επίσημη θρησκεία το κράτος μας. Δεν μας το κάνουν άθρησκο και ουδετερόθρησκο κράτος. Έλεγε λοιπόν η ισχύουσα διάταξη. Ακούστε τι φοβερά πράγματα κάνουν. Δηλαδή φτάνει στο σημείο κανένας να πει ότι τους ενοχλεί το όνομα του Χριστού. Τους ενοχλεί, δαιμονίζονται. Δέστε τώρα πόσες φορές είχε το όνομα του Χριστού η ισχύουσα διάταξη του συντάγματος και την αφήρισαν, τα αφήρισαν όλα. Η ισχύουσα διάταξη λοιπόν έλεγε: επικρατούσα θρησκεία στην Ελλάδα είναι η θρησκεία της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού. Ένα, του Χριστού. Μια φορά, του Χριστού. Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος
που γνωρίζει κεφαλή της τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό δεύτερη φορά. Το ισχύον σύνταγμα. Χριστός. Υπάρχει αναπόσπαστα ενωμένη δογματικά με τη Μεγάλη Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης και με κάθε άλλη ομόδοξη Εκκλησία του Χριστού. Τρίτη φορά. Τηρεί απαρασάλευτα όπως εκείνες τους ιερούς αποστολικούς και συνοδικούς κανόνες και τις ιερές παραδόσεις. Τους ενοχλεί ακόμη και τους ιερούς και τις ιερές και το βγάζουν και του ιερούς και ιερές. Και τα επίθετα ό,τι ιερό τους ενοχλεί τον σατανά τα βγάζουν και αυτά. Είναι αυτοκέφαλη, διοικείται. Πώς το έκαναν λοιπόν? Η ελληνική πολιτεία είναι θρησκευτικά ουδέτερη. Αυτό είναι προσθήκη. Δεν υπήρχε. Δηλαδή δεν τολμούν να βγάλουν από το προήμιο εις το όνομα της Αγίας και Ευδιαιρέτου και Ομοσίου Τριάδος, διότι θα εμφανίζουν και διαγράφουν όλη τη συνταγματική ιστορία. Όλα τα συντάγματα από το 1821 είχαν στο όνομα της Αγίας και Ομοσίου και Ευδιαιρέτου Τριάδος. Δεν τόλμησαν να το θίξουν. Το καταργούν όμως. Γιατί έχετε το όνομα της Αγίας και Ευδιαιρέτου Τριάδος, αφού λέτε η ελληνική πολιτεία είναι θρησκευτικά ουδέτερη? Αφού είναι θρησκευτικά ουδέτερη, δεν είναι αντίφαση να βάζετε εις το όνομα της Αγίας? Αν είστε παλικάρια, βγάλτε το και εκείνο, για να δούμε ποιοι είστε άθρησκοι εναντίον της θρησκείας παντελώς. Δεν τόλμησαν, αλλά έκαναν αυτήν την απρέπεια εδώ, την δειλία, και στην αρχή του τρίτου άρθρου, ενώ το τρίτο άρθρο αρχίζει «Επικρατούσα θρησκεία στην Ελλάδα είναι η θρησκεία», προσέθεσαν «Η ελληνική πολιτεία είναι θρησκευτικά ουδέτερη». Αυτός είναι ο τίτλος της αποψηλής ομιλίας, το ουδετερόθρησκο κράτος. Στην Ελλάδα την κάνουν από χριστιανικό κράτος, που είχε ένα χριστιανικό σύνταγμα, την κάνουν ένα ουδετερόθρησκο κράτος, ένα άθρησκο κράτος, ένα άθεο κράτος. Και απαλήφουν του Χριστού. Επικρατούσα θρησκεία στην Ελλάδα είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία, όχι του Χριστού, είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία, η οποία βρίσκεται αναπόσπαστα ενωμένη. Το γνωρίζει κεφαλή της τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, το σβήνουν. Να μην ακουστεί για δεύτερη φορά το Χριστός, όπως και με το κάθε εκκλησία του Χριστού είναι ενωμένη, το σβήνουν και αυτό. Είναι δυνατόν, αγαπητοί μου, να υπάρχουν Έλληνες βουλευτές οι οποίοι μπροστά σε αυτήν την συνταγματική ιστορία, η οποία τώρα αριθμεί από το νέο ελληνικό κράτος 2 αιώνες, 200 χρόνια, και αριθμεί χιλιετηρίδες από τον Μέγα Κωνσταντίνο και από την αρχαία Ελλάδα, από τους Αθηναίους, από τον Σοκράτη, από τον Παρθενώνα, ποτέ δεν είχαμε άθρησκο κράτος. Είναι ποτέ δυνατόν να βρίσκονται Έλληνες βουλευτές οι οποίοι, χωρίς να είναι στην ιστορία μας, χωρίς να το ζητήσει κανένας, το ζητήσαμε εμείς οι Έλληνες να μας κάνουν άθρησκο κράτος? Ποιος το ζήτησε? Ο δικαστής ο Νικόπουλος στο βιβλίο αυτό, αγαπημένο μου σύνταγμα, λέει πως αυτό που γίνεται είναι ανατροπή και είναι πραξικόπημα συνταγματικό. Δεν είναι απλώς μια αναθεώρηση. Αναθεωρείς μερικές διατάξεις, αλλά εδώ ανατρέπουν τα θεμέλια του συντάγματος, ανατρέπουν την ιστορία μας. Και είναι συνταγματικό πραξικόπημα. Μόνο μια επανάσταση θα μπορούσε να το κάνει. Και βέβαια οι αριστεροί φιλοδοξούν πως με την κυβέρνησή τους αυτοί κάνουν επανάσταση. Το δεύτερο άρθρο, το άλλο άρθρο το οποίο προκαλεί προβληματισμούς, είναι αυτό που έχει σχέση με τον όρκο του Προέδρου της Δημοκρατίας και των βουλευτών. Στο ισχύον σύνταγμα, αυτό που λένε πως έδινε χριστιανικό χαρακτήρα, οργιζόμαστε στον Θεό. Το ισχύον άρθρο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πριν αναλάβει την άσκηση των καθηκόντων του, δίνει ενώπιον της Βουλής τον ακόλουθο όρκο. Ορκίζομαι στο όνομα της Αγίας και Ομοούσιας και Αδιέρετης Τριάδας. Όπως λέει το προήμιο. Να φυλάσω το σύνταγμα και τους νόμους, να μεριμνώ. Οι βουλευτές. Άρθρο 33 για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, άρθρο 59 για τους βουλευτές. Οι βουλευτές πριν αναλάβουν τα καθήκοντά τους, δίνουν στο βουλευτήριο, ορκίζομαι στο όνομα της Αγίας και Ομοούσιας και Αδιέρετης της Τριάδας, να είμαι πιστός στην πατρίδα. Πάνε αυτά. Φεύγει και από εδώ η Αγία και Ομοούσια Τριάδα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, πριν αναλάβει την άσκηση των καθηκόντων του, δίνει ενώπιον της Βουλής τον ακόλουθο όρκο. Διαβεβαιώνω στην τιμή και τη συνείδησή μου. Δεν έχουν. Το έχω γράψει. Έχουν τιμή και υπόλοιψη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η τιμή και η υπόλοιψη του καθενός μας μπορεί να ισοσταθμιστεί με το Θεό?
Λέει στη θέση του Θεού βάζει την τιμή του ιουδήποτε αθλίου ή και του ιουδήποτε σοβαρού. Τι είμαστε οι άνθρωποι μπροστά στη θεότητα? Επικαλούμαστε τη θεότητα γιατί είναι το ύψιστο ιερό. Τα καταργούν λοιπόν όλα αυτά. Και το χειρότερο, αγαπητοί μου, είναι επίσης ότι υπάρχει και ένα πολύ άλλο άρθρο το οποίο διαλύει τον χριστιανικό χαρακτήρα του συντάγματος μας, το άρθρο που έχει σχέση με την οικογένεια. Απορώ δηλαδή πώς το σκέφτηκαν. Το άρθρο 21 του συντάγματος, και έχω εδώ μετά από τις σπουδές μου της θεολογικής σχολής, εφήτησα και στην νομική σχολή, δεν την τελείωσα. Και μου άρεσε η νομική σχολή. Είχα πει μέσα μου πως αν δεν γινόμουν, αν δεν προχωρούσα στη θεολογική σχολή, ήθελα να γίνω δικαστής. Μου άρεσε η νομική επιστήμη, είχα το αίσθημα πως πρέπει να αποδίδουμε δίκαιο. Είχα εκ χαρακτήρως είχα το αίσθημα της δικαιοσύνης και ασχολούμαι και με τα νομικά. Έχω λοιπόν εδώ το σύνταγμα του 1975 και του 86, το οποίο ξέρετε τι προβλέπει για την οικογένεια. Το ισχύον σύνταγμα. Τι ωραία που τα λέει. Θα αλλάζουνε. Η οικογένεια ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του έθνους, καθώς και ο γάμος. Δεν είναι η οικογένεια θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του έθνους. Τι είναι, οι ομοφιλόφιλοι? Η οικογένεια ευλογημένη. Ο άνδρας και η γυναίκα. Η οικογένεια ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του έθνους, καθώς και ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του κράτους. Τι πιο ωραία διατύπωση. Να προστατεύει το κράτος την οικογένεια, τον γάμο, την παιδική ηλικία, τη μητρότητα. Ποια μητρότητα? Γονέας ένα και γονέας δύο? Δυστυχώς. Συνέχεια. Πολύτεκνες οικογένειες, το ισχύον σύνταγμα, πολύτεκνες οικογένειες, ανάπηροι πολέμου και ειρηνικής περίοδου, θύματα πολέμου, χείρες και ορφανά εκείνων που έπεσαν στον πόλεμο, καθώς και όσοι πάσχουν από ανίατη σωματική ή πνευματική νόσο, έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το κράτος. Τους ενοχλούσε όμως η οικογένεια και ο γάμος. Και βέβαια σε συζητήσεις που έγιναν, ήθελαν να δικαιώσουν ακόμη και στο Σύνταγμα μέσα την ομοφιλοφιλία. Την ελευθερία στο σεξουαλικό προσανατολισμό. Να το περάσουν και στο Σύνταγμα μέσα. Τι λέει απέναντι στην διάταξη ότι η οικογένεια ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του έθνους, καθώς και ο γάμος, η μητρότητα, η παιδική ηλικία? Άλλα λόγια λέτε. Λένε το κράτος εγγυάται μέσω καθολικών κοινωνικών υπηρεσιών και εισοδηματικών ενισχύσεων αξιοπρεπές επίδομα διαβίωσης για όλους. Υπήρχε μια διάταξη ειδικώς για την οικογένεια και λένε λόγια του αέρος. Και για να μην φανεί πως ξεχνούν, λένε ειδική προστασία παρέχεται στην οικογένεια, το γάμο, τη μητρότητα, στα παιδιά τους νέους, αλλά διαγράφουν ότι η οικογένεια είναι θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του έθνους. Αυτό το θεμέλιο τους ενόχλησε. Η οικογένεια είναι η βάση, μα το διαγράφουν αυτό. Και να σας πω τώρα και έναν καημό που έχω και τον λέω τον τελευταίο καιρό, ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για το έθνος μας είναι το δημογραφικό μας πρόβλημα. Έχουν γίνει έρευνες οι οποίες δείχνουν ότι όχι πολύ μακριά μας, εγώ μπορεί να μην ζω, αλλά πολλοί από εσάς νεοτέρους θα ζουν. Το 2050, από 12 εκατομμύρια που είναι οι Έλληνες, με τον ρυθμό των γεννήσεων και των θανάτων, θα μείνουμε 7,5 Έλληνες. 7,5 εκατομμύρια. Οι μετανάστες θα αυξηθούν και θα πολιτογραφηθούν. Το παλιό σύνταγμα έλεγε όσοι πιστεύουν εις Χριστόν είναι Έλληνες πολίτες, θα αυξηθούν οι μετανάστες και η μεγαλύτερη βόμβα στα θεμέλια του έθνους με το δημογραφικό πρόβλημα. Υπάρχουν ηγέτες οι οποίοι το έχουν καταλάβει και φροντίζουν να ενισχύσουν τις πολύτεκνες οικογένειες. Και
Ξέρω πολύ καλά τι κάνει ο Πούτιν στη Ρωσία. Άκουσα εδώ ότι και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε σχετική συζήτηση που έδινε το δημοκρατικό πρόβλημα στη Βουλή, κάτι πήγε να κάνει, κάτι πήγε να κάνει, κάτι πήγε να πει. Δεν το ακυρώνω. Αλλά τι είπε, ότι αν γίνει κυβέρνηση τι θα κάνει? Θα δίνει 2.000 ευρώ σε κάθε γεννόμενο παιδί. Εθάπαξ. Μετανάστες θα γεννάνε κάθε ευρώ. 2.000 ευρώ ξέρουμε όλοι όσοι αποκτήσαμε παιδιά, δεν φτάνουν και τα έξοδα της κλινικής. Εθάπαξ. Τι κάνει ο Πούτιν? Ο Πούτιν δίνει 500 ευρώ το μήνα σε κάθε τρίτο παιδί μέχρι της ηλικίας των 18 ετών. Όχι εφάπαξ, δηλαδή αν κάνεις δύο παιδιά, τρίτο και τέταρτο, θα παίρνεις 1.000 ευρώ τον μήνα. Ζεις και την οικογένεια ολόκληρη. Και έχουν αυξηθεί οι γεννήσεις στη Ρωσία, γιατί και ο Πούτιν φοβάται τον Ισλαμισμό και τους μουσουλμάνους. Και είναι ο μόνος ηγέτης ορθόδοξος χριστιανός, ο οποίος στέκεται στα πόδια του απέναντι των φλακών των Ευρωπαίων και των Δυτικών. Αν λοιπόν θέλουν οι πολιτικοί μας να ασκήσουν, να ενισχύσουν την οικογένεια, το θεμέλιο της κοινωνίας μας, θα πρέπει να λάβουν τέτοια παρόμοια μέτρα. Δεν θα σας κουράσω άλλο. Να σας πω εδώ ότι έχω μία δήλωση του νέου Υπουργού Εξωτερικών, του Γιώργου Κατρούγκαλου, ο οποίος λέει γιατί αλλάζει το άρθρο 3 και γίνεται ουδετερόθρησκο κράτος. Ή το αλλάζουν, δηλαδή δεν τρέπονται κιόλας και μας τα αποκαλύπτουν. Λέει λοιπόν σε δήλωση που έκανε ότι εφόσον προσδιορίσουμε ότι δεν είναι κρατική θρησκεία η Εκκλησία, η Ορθοδοξία, εφόσον προσδιορίσουμε ότι δεν είναι κρατική θρησκεία, αυτό θέλουν να κάνουν, να μην λέει πως είναι επίσημη θρησκεία του κράτους, είναι ουδετερόθρησκο το κράτος, ότι υπάρχει η ουδετερότητα της θρησκείας, πάβει να υπάρχει οποιοδήποτε συσχετισμός ανάμεσα στο άρθρο 13 και το άρθρο 16, παράγραφος 2, που δίνει ουσιαστικό περιεχόμενο στο μάθημα των θρησκευτικών. Το άρθρο 13 λέει ότι πρέπει να αναπτύξουμε τη θρησκευτική συνείδηση των Ελλήνων. Η θρησκευτική συνείδηση είναι ορθόδοξη. Αυτή να αναπτύξουμε. Τώρα με το μάθημα των θρησκευτικών το έχουν καταργήσει. Το έχουν κάνει θρησκεολογία το μάθημα. Και ακούστε τι λέει, δεν ντρέπεται. Αυτό ήρθαμε να κάνουμε. Έχει νόημα η παρέμβασή μας και είναι μάλιστα από τις παρεμβάσεις που πολύ άργησαν. Δηλαδή θέλουμε να καταργήσουμε το μάθημα των θρησκευτικών, γι' αυτό κάνουμε ουδετερόθρησκο κράτος και πολύ άργησε που έγινε αυτό. Το έχουν κάνει βέβαια στα σχολεία, ξέρετε. Και να δούμε τι θα κάνει και η επόμενη κυβέρνηση που θα έρθει. Θα επαναφέρει το παλιό μάθημα των θρησκευτικών? Για να δούμε τι θα κάνει. Τους περιμένουμε. Και μία άλλη επίσης γνωστή ΣΥΡΙΖΕΑ, η Σία Αναγνωστοπούλου, Σία και Σία, CIA ξέρω εγώ, η Σία Αναγνωστοπούλου λέει το κράτος πρέπει να είναι ουδετερόθρησκο, μεγάλη σοφία. 3.000 χρόνων ιστορία ο ελληνισμός, ουδέποτε είχαμε ουδετερόθρησκο κράτος, η Σία είναι η σοφία μας. Αυτή θα μας διδάξει τώρα. Το κράτος πρέπει να είναι ουδετερόθρησκο. Ποιος έχει αντίρρηση όταν στα σχολεία το 1/3 της μαθητικής νεολαίας είναι μη ορθόδοξη? Μα εσείς το κάνατε. Δηλαδή φέρνουν μετανάστες, λένε τα παιδιά δεν είναι ορθόδοξα, γιατί να διδάσκουμε ορθόδοξο μάθημα? Τώρα είπατε ότι ξέρετε ποιοι ψήφισαν και δεν ψήφισαν. Να σας πω εδώ αυτό που έχω, να σας το πω. Λοιπόν, πολύ δύσκολη η τελική αναθεώρηση, λέει ένα ρεπορτάζ, πολύ δύσκολη η τελική αναθεώρηση του άρθρου 3 του συντάγματος. Τους δυσκόλεψε. Παραλίγο να τους ξεστελίσει, να ιτηθούν. Οριακή ήταν η ψήφιση της δεύτερης εμβληματικής πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ για την καθιέρωση της θρησκευτικής ουδετερότητας με αναθεώρηση του άρθρου 3 του συντάγματος. Η δεύτερη καταμέτρηση έδειξε πως η πρόταση λαμβάνει μόλις 151 θετικές ψήφους, ενώ η δημοσίευση του ονομαστικού καταλόγου θα δείξει ότι η έγκρισή της έγινε από ανεξάρτητους βουλευτές
καθώς αρκετοί εκ του ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισαν. Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και αν η πρόταση καταφέρει να λάβει 151 και στη δεύτερη ψηφοφορία, τώρα πήρε 156 δεύτερη ψηφοφορία, είναι σχεδόν σίγουρο, μακάρι Θεέ μου, να κοιτάξουμε ότι θα ψηφίσουμε. Και το πρώτο κριτήριο στην ψήφο μας, εγώ δεν κάνω κομματική, είναι να μην ψηφίσουμε αυτούς τους αθλίους. Αυτοί οι άθλοι να φύγουν. Θα ακυρωθεί στην επόμενη Βουλή, είτε εκλεγεί η Νέα Δημοκρατία, είτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό γιατί η σημερινή αξιωματική αντιπολίτευση διαφωνεί. Ενώ ακόμη και αν ο ΣΥΡΙΖΑ επανεκλεγεί, τότε στην επόμενη θα χρειαστεί 180. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Όλοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, εκτός, υπήρξαν και μερικοί ορθόδοξοι, εκτός των Γιάννη Μιχαλογιαννάκη, ένας κριτικός, που ψήφισε όχι, και της Νίνας Κασιμάτη που ψήφισε παρόν. Σύνολο βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ υπέρ της αναθεώρησης, υπέρ του δετερόθρησκου, 143. Οι ανεξάρτητοι βουλευτές, αυτούς να καμαρώσουμε. Σταύρος Θεοδωράκης, Θανάσης Θεοχαρόπουλος, Τέρενς Κουίκ, μεγάλη μορφή, Σπύρος Δανέλης, Κατερίνα Παπακώστα. Η Παπακώστα έχει σχέση με το Βόλο. Γρηγόρης Ψαριανός, Γιώργος Μαυρωτάς και Σπύρος Λυκούδης. Σύνολο ανεξάρτητων βουλευτών υπέρ της αναθεώρησης 8. Να σημειωθεί ότι παρόν για το άρθρο 3 δήλωσαν οι ανεξάρτητοι βουλευτές Έλενα Κουντουρά, Βασίλης Κόκαλης και Κώστας Ζουράρης. Μας απογοήτευσε και ο Ζουράρης, ο οποίος εξελέγει με ψήφους χριστιανών βουλευτών, χριστιανών ψηφοφόρων. Εδώ έχω επίσης αυτά που λέει ο Νικόπουλος, αλλά θα τα αφήσω, σας είπα ορισμένα, και τελειώνω, επίλογος. Τελειώνω, αγαπητοί μου, για να συζητήσουμε και λίγο. Από όσα αναπτύχθησαν, κατέστη νομίζω σαφές ότι το σύστημα της συναλληλίας, της αρμονικής δηλαδή συνύπαρξης και συνεργασίας εκκλησιαστικής και πολιτικής εξουσίας, της κάθε μιας μέσα στα όρια της, ταιριάζει απόλυτα στην ιστορία του ελληνισμού. Το άθρησκο κράτος δεν είναι ελληνικό σύστημα, ο οποίος ελληνισμός ουδέποτε έζησε κάτω από ανίερο και άθρησκο κράτος, αποτελεί δε και θεώθεν επιβληθής αρρύθμιση. Ο Θεός μας είπε να είναι μαζί, όχι χωρισμένοι. Μετά την υπό του Θεού παρακίνηση του Μεγάλου Κωνσταντίνου να ιδρύσει χριστιανικό κράτος. Ο Θεός ίδρυσε το χριστιανικό κράτος. Να το καταργήσουμε τώρα. Το εν τούτο νίκα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, το Σταυρό. Πολίτευμα του Θεού, όπως ψάλλουμε όλοι σε δύο πολύ γνωστούς ύμνους, και να σας πω τους ύμνους που ψάλλουμε για το πολίτευμα αυτό, το οποίο να καταργήσουν. Είναι το απολυτίκιο σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκα στις βασιλεύσεις κατά βαρβάρων δωρούμενος και το σον φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Φυλάσσουν το σον πολίτευμα. Το πολίτευμα του χριστιανικού κράτους είναι του Θεού πολίτευμα. Και το σον Θεέ φυλάσσουν πολίτευμα δια του σταυρού σου. Και το άλλο κοντάκιο επίσης, ο υψωθήσαν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμος σου καινή πολιτεία. Ποια είναι η επώνυμος καινούργια πολιτεία? Το χριστιανικό κράτος, το Βυζάντιο. Τους εκτιρμούς σου δόρισε Χριστέ ο Θεός. Το πολίτευμα αυτό το υιοθέτησαν στη συνέχεια και το εστήριξαν ευσεβείς αυτοκράτορες, μεγάλοι Άγιοι. Η Σύρα θα μας τον κρεμίσει τώρα, και ο Κατρούγκαλος και ο Τσίπρας. Όλοι οι Άγιοι 3.000 χρόνια μας στηρίζουν για να θρησκεύουν κράτος, θα μας τον κρεμίσει τώρα ο Τσίπρας. Και τους ανεχόμαστε εμείς. Το αίτημα του χωρισμού εκκλησίας και πολιτείας είναι ξενόφερτο και τεχνητό. Δεν έχει κανένα αίρισμα στην εθνική μας παράδοση, ούτε εξυπηρετεί καμία αναγκαιότητα. Αποτελεί ιδεολογικό κατάλοιπο της αθεΐας του ευρωπαϊκού διαφωτισμού που απέτυχε στις χώρες που επευλήθη. Και στη Δύση και στα Σοβιέτ. Και εκεί επευλήθηκε άθεο κράτος.
Η Εκκλησία πάντως είναι αδύνατον να συνενέσει στο χωρισμό. Και ο Αρχιεπίσκοπος σιγά σιγά συνενεί. Δεν μιλάει. Έπρεπε αδύνατο η Εκκλησία να πει, δεν είναι δυνατόν να συνενέσω εγώ στο χωρισμό Εκκλησίας και κράτους. Γιατί πρέπει να καταργήσει τους ύμνους της, την τιμή στο Μέγα Κωνσταντίνο ως εις Απόστολο, να έλθει σε σύγκρουση προς τους μεγάλους πατέρες και διδασκάλους, προς την διαχρονική συνείδηση της Εκκλησίας. Αν κάποτε ένας νέος ολοκληρωτισμός, αυτό που φοβάμαι, να μας πάνε σε ολοκληρωτισμό, αν κάποτε ένας νέος ολοκληρωτισμός που καλλιεργείται με την ισοπαίδωση και εξομοίωση της τηλεοπτικής κουλτούρας, με την πλήση εγκεφάλων, τον αποκλεισμό σοβαρών και υπεύθυνων φωνών. Ακούσατε καμιά φωνή σαν τη σημερινή στα κανάλια, του ομιλούντος? Όλοι οι κουλτουριάριδες παραλάβουν και όλοι οι ανώμαλοι από τα κανάλια. Οι σοβαρές και υπεύθυνες φωνές έχουν αποκλειστεί. Πάτε μου, και κανάλια της Εκκλησίας έχουν εφημώσει τον Ατσιό του Δωμάτου. Το ξέρω, το ξέρω. Το 4Ε. Πρώτα εφήμωσαν εμένα πριν από τον Ατσιό. Ήμουν 3 χρόνια στο κανάλι 4Ε και πρώτα εφήμωσαν εμένα. Και ακολουθεί τώρα ο δάσκαλος, ο εξαίρετος δάσκαλος, ο πατριώτης δάσκαλος, ο Ατσιός. Γι' αυτό όσοι μπορείτε έχετε προσβάσει σε ιδιωτικό κανάλι εδώ εκεί, να καλείτε φωνές πατριωτικές ορθόδοξες. Δεν πειράζει, μέσα ακόμη και στην αντίδραση των επισκόπων και της ιεραρχίας. Εδώ υπάρχει μια ομάδα, μια σπίθα στο Βόλο μέσα. Να κρατήσουμε τη σπίθα αυτή αναμένη. Η συνταγματική αναθεώρηση καταργεί τον χριστιανικό χαρακτήρα του συντάγματος, προσβάλλει σύνολη την ελληνική ιστορία, θεσπίζοντας ουδετερόθρησκο, ουσιαστικά άθρησκο και άθεο κράτος, και προδίδει το πνεύμα των αγωνιστών του 1821, που αγωνίστηκαν για του Χριστού την πίστη, την Αγία και της πατρίδος την ελευθερία και θεμελίωσαν ένα χριστιανικό κράτος εις το όνομα της Αγίας, Αδιαιρέτου και Ομοουσίου Τριάδος. Και να σας πω και κάτι και θα κλείνω με αυτό. Η εξέλιξη στη συνταγματική αναθεώρηση είναι δεύτερη μεγάλη προδοσία των κυβερνώντων. Και αυτή η προδοσία της πίστεώς μας είναι χειρότερη και από την προδοσία των πρεσπών. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Να είστε καλά. Θέλετε κάποιος να κάνετε στον πατέρα Θόδωρο, είναι πρόσδεκτες. Έλα, ψώδιο. Πατέρα, θέλω να ρωτήσω, τελικά αυτός ο διαχωρισμός κράτους Εκκλησίας στην πράξη, πώς θα φανεί? Είναι πολύ καλή η ερώτησή σας, διότι μου επιτρέπει, και το έκανα αυτό και άλλη φορά και ωφέλησε πολύ. Έχω εδώ ένα σύγγραμμα ενός καθηγητού του εκκλησιαστικού δικαίου, του καθηγητού Κωνσταντίνου Βαβούσκου, εκοιμήθη τώρα, ο οποίος λέει τι θα προκύψει αν το κράτος μας πάψει να είναι χριστιανικό. Τι συμβαίνει τώρα που το κράτος μας είναι χριστιανικό και τι θα συμβεί αν περάσει ο χωρισμός Εκκλησίας και κράτους? Λοιπόν, εν πρώτης μας λέει εδώ, θα φύγει ο όρκος, ο θρησκευτικός, όπως εφεύγει με την αναθεώρηση. Δεν θα υπάρχει πουθενά, θα είναι υποχρεωτικός ο πολιτικός όρκος. Δεύτερον, θα εκλείψει ο θρησκευτικός εορτασμός των πολιτιακών και εθνικών εορτών και τελετών. Οι εθνικές γιορτές που γίνονται στις εκκλησίες την 25η Μαρτίου και την 28η Οκτωβρίου θα εκλείψουν. Δεν θα γίνονται. Η προστασία των θρησκευτικών τελετών και συγκεντρώσεων από κάθε διατάραξη. Όπου υπάρχουν θρησκευτικές τελετές, θα μπορεί ο καθένας να πάει να τις διαταράσει. Δεν θα προστατεύονται. Ο σεβασμός προς τον Θεό και τα Θεία εν γέννη δεν θα αποτελεί βλασφημία. Αν και το κάνανε ήδη. Ναι. Συνταγματική, αφού το κράτος μας δεν προστατεύει τη θρησκεία, γιατί να τιμωρήσω τον άλλον που βρίζει το Θεό? Ελεύθερος είναι, κάνει ό,τι θέλει. Η απονομή τιμών στους θρησκευτικούς λειτουργούς.
Το λέτε τώρα ότι στους επισκόπους και στους ιερείς, ιδιαίτερα στους επισκόπους παρέχεις, αποδίδονται τιμές. Όπου πάνε. Η καταβολή μισθού στους ιερείς. Είδατε ότι τι γίνεται να κάνω τώρα. Πριν γίνει η ασυνταγματική αναθεώρηση, θέλησαν να πετάξουν 10.000 ιερείς από το κρατικό μισθολόγιο. Που ας το είπε, αφού χωρίζουμε εκκλησία και πολιτεία, ας πληρώνει η εκκλησία τους παπάδες. Θα σταματήσει η υποχρέωση του κράτους να πληρώνει τους ιερείς. Η τιμωρία της ιεροσολίας, δηλαδή της αφαιρέσεως πράγματος αφιερωμένου στη θρησκευτική λατρεία. Αν πάει κάποιος και κλέψει μια εικόνα ή ανελείψανο, δεν θα τιμωρείται. Η ιεροσολία αν πάει και βανδαλίσει νεκροταφεία, δεν θα τιμωρείται. Η τένεση γάμου με ιερολογία θα πάψει να ισχύει και ήδη έχουμε τον πολιτικό γάμο, αλλά θα καταργηθεί και ο θρησκευτικός γάμος. Μπορεί να επιβάλλει υποχρεωτικό πολιτικό γάμο η πολιτεία, αφού καταργείται και είναι ουδετερόθρησκη. Η συντήρηση των θεολογικών σχολών του Πανεπιστημίου Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Αυτό το τονίζω εδώ για να ξυπνήσουν και μερικοί συνάδελφοί μου νεότεροι στις θεολογικές σχολές, οι οποίοι κάνουν όλο υποχωρήσεις, θα καταργηθούν, θα σταματήσουν να μισθοδοτούνται και οι καθηγητές των θεολογικών σχολών στα πανεπιστήμια, από το κράτος. Τώρα κι εγώ ως πανεπιστημιακός καθηγητής και οι άλλοι πληρωνόμαστε από το κράτος. Γιατί να πληρώνει το κράτος θεολογικές σχολές? Θα τις βγάλει και από τα πανεπιστήμια τις θεολογικές σχολές, όπως βγήκαν οι θεολογικές σχολές στα καθεστώρα τα κομμουνιστικά. Στη Ρωσία, στη Βουλγαρία, στη Σερβία, τώρα επανέρχονται. Αλλά 70 χρόνια που είχαν αριστερούς εκεί δεν υπήρχαν θεολογικές σχολές στα κρατικά πανεπιστήμια. Ο γνωστός Άγιος στη Σερβία, ο Ιουστίνος Πόποβιτς, ήταν καθηγητής της δογματικής στην κρατική θεολογική σχολή του Βελιγραδίου. Όταν ήρθε ο κομμουνισμός στη Σερβία, του διώξαν. Και κατέργησαν και τη θεολογική σχολή. Η απαγόρευση προσιλητισμού. Θα επιτρέπεται ο προσιλητισμός. Τώρα απαγορεύεται ο προσιλητισμός. Θα μπορούν οι Ιαχωβάδες, οι Πεντεκοστιανοί κτλ. Να κάνουν προσιλητισμό. Γιατί να προστατεύσει ουδέτερος. Ό,τι θέλει ο καθένας κάνει. Η Κυριακή Αργία. Που ήδη την έχουν καταργήσει. Η Κυριακή Αργία προστατεύεται από το Σύνταγμα. Η τήρηση αναλυότου του κειμένου των Αγίων Γραφών και η απαγόρευση της μεταφράσεώς του. Και αυτό το απαγορεύει τώρα. Το διορθώνει. Και ιδιαίτερα, να το πω γενικά, το γράφει και σε μία απόφαση της η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης, θα καταργηθούν τα θρησκευτικά σύμβολα στα σχολεία, στα νοσοκομεία, στο δικαστήριο, θα κατεβούν οι εικόνες. Κατάργηση όλων των θρησκευτικών συμβόλων. Δηλαδή, αποιεροποίηση, αποχριστιανισμός του κράτους. Αυτά θα είναι οι συνέπειες αν περάσει το ουδετερόθρησκο κράτος και πολλά άλλα. Ωστόσο, φέτος στους τρεις ιεράρχες έγινε επίσημη αργία. Δεν είχα σχολείο με μαθητές στα αργία. Το ξέρω. Ξέρω. Άρα και σε αυτά τα οποία είπατε θα ισχύσουν εφόσον αγωνίζονται αυτοί που θέλουν να αλλάξουν το Σύνταγμα και το ουδετερόθρησκο κράτος. Θα ισχύσουν και για τα άλλα δόγματα και θρησκείες. Λέω, θα πάψουν να πιστοδοτούνται οι μουφτίδες. Θα καταργηθεί το ομολογιακό μάθημα το του Κορανίου. Του Κορανίου κλπ. Και από όλων παστόρων και το καθεξής. Έχετε δίκιο που το λέτε και είναι. Δεν είναι μόνο εις βάρος της Ορθοδόξης πίστεως. Yeah. Άρα αυτό είναι ρατσισμός, είναι. Ακριβώς. Έχετε δίκιο που το λέτε και το διατύπωσε πολύ έντονα και με πολύ καλή νομική επιχειρηματολογία ως νομικός ο Μητροπολίτης Πειραιός, ο οποίος αναφερόμενος στο μάθημα των θρησκευτικών λέει, είναι δυνατόν να στερούνται τα Ελληνόπουλα να διδάσκονται την πίστη τους στην Ορθοδοξία και τα Μουσουλμανόπαιδα και τα Εβραιόπουλα να διδάσκονται το Κοράνι και την Παλαιά Διαθήκη? Γιατί εξαίρεση στα παιδιά, σε εμάς που είμαστε πλειοψηφία ορθόδοξοι. Αλλά μέτρα και αστάθμα. Δεν είναι ισονομία. Όσοι είστε νομικοί, ξέρετε την όρο ισονομία. Απέναντι του νόμου πρέπει να είμαστε όλοι ίσοι. Τώρα οι Ορθόδοξοι τιμωρούμαστε και δεν είμαστε τόσο ίσοι όσοι είναι τα παιδιά των Μουσουλμάνων και τα παιδιά των Εβραίων. Για να διδάσκονται την πίστη τους, εμείς δεν διδασκόμαστε την πίστη τους. Και για να σας πω κάτι άλλο,
Εδώ προηγουμένως σας παρουσίασα τι έλεγε το ισχύον και τι λέει το νέο σύνταγμα. Εδώ σας έχω την αιτιολογική έκθεση που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, δικαιολογώντας αυτά τα οποία πάει να κάνει. Και για το θέμα αυτό του ουδετερόθρησκου κράτους, δέστε πόσο πονηρά το λέει αυτά που θα κάνουν. Λέει, έχει έρθει λοιπόν ο καιρός, ώστε να κατοχυρωθεί με ρητά στο Σύνταγμα η θρησκευτική ουδετερότητα του ελληνικού κράτους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται κανονιστικά και πρακτικά. Ό,τι συνεπάγεται. Αυτά που είπαμε είναι λίγα αυτά που συνεπάγεται το ουδετερόθρησκο κράτος, αυτά που προηγουμένως στην ερώτησή σας απήντησα. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ουδετερόθρησκο κράτος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Θα γίνει η Εκκλησία μια ΜΚΟ. Ναι, ασφαλώς. Ναι, πατέρα. Λέμε πολύ τώρα τελευταία, πατέρα Θεόδωρε, ότι όσον αφορά την ορκομοσία των πολιτικών, ότι ο Χριστός στο Ευαγγέλιο απαγορεύει τον όρκο. Ναι. Ο όρκος των πολιτικών είναι όντως αντίθετος, μια παρανομία θα λέγαμε στο Ευαγγέλιο, έχει ομολογιακό χαρακτήρα. Πάτερ Κωνσταντίνε, το θέμα του όρκου έχει απασχολήσει πολύ όλους μας και εμένα ως καθηγητής στη θεολογική σχολή και πολλούς άλλους συναδέλφους, διότι ήδη είχαμε αγωνίες και ανησυχίες παρόμοιες με τις δικές σας που βάλετε ερώτημα. Είχαμε πτυχιούχους στην θεολογική σχολή, οι οποίοι στηριζόμενοι σε αυτό που λέει το Ευαγγέλιο, έστε δε ημών μη ομό σε όλους, έστω δε ημών το ναι ναι και το ου, ειρνούν τον να ορκιστούν. Και επειδή τότε δεν είχε επιτραπεί άλλος όρκος, πολιτικός όρκος, δεν έπαιρνε το πτυχίο τους. Δηλαδή 2-3 χρόνια καθυστερούσαν να πάρουν το πτυχίο τους, επειδή δεν ήθελαν να ορκιστούν, γιατί έλεγαν, μα ο Χριστός λέει μη ομό σε όλος και έστω ημών το ναι ναι ου και το. Ο Χριστός δεν το λέει για αυτό το λόγο. Απαγορεύεται να χρησιμοποιούμε τον όρκο στις προσωπικές μας συναλλαγές. Διότι και μέσα στα κείμενα της Αγίας Γραφής και στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει όρκος. Όταν ο όρκος μας είναι ομολογία προς την θεότητα, προς το ύψιστον, τότε μπορούμε να ορκιζόμαστε. Αλλά να μην το κάνουμε σούπα, να μα το Θεό, μα την Παναγία, μα το Θεό, μα την Παναγία. Το λένε πάρα πολύ τώρα τελευταία. Το ξέρω. Το ξέρω, πρέπει να γράψω κάτι σχετικά, το ξέρω. Αλλά εδώ πρόκειται ότι το Σύνταγμα αναγνωρίζει πως αν υπάρχει μια αξία ανώτατη, με κύρος, αυτό είναι ο Θεός. Και σε αυτόν πρέπει να ορκιστώ, για να φοβούμε κιόλας. Το Ευαγγέλιο απαγορεύει και λέει ότι πρέπει να είμαστε ευθύς και τίμιοι και αυτό που λέμε να είναι ναι ναι και ου και να μην για το παραμικρό ορκιζόμαστε. Εγώ μάλιστα λέω και στους καλά, αν απαγορευόταν ο όρκος ακόμη και Άγιοι δεν θα ερνούν το να ορκιστούν. Ο Απόστολος Παύλος στις επιστολές του ομνίου, ομνίου στον Θεό. Όταν λοιπόν πρόκειται να ομολογήσουμε σε ένα κρατικό κείμενο ότι αναγνωρίζουμε πως η Θεότης, η Αγία, Αδιαίρετος και ο Μουσία Τριάδας είναι πάνω απ' όλα, κάνουμε τον όρκο σαν ομολογία. Όπου μπορούμε να τον αποφεύγουμε, τον αποφεύγουμε. Άρα λοιπόν η άρνηση της ορκομοσίας των πολιτικών του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα είναι άρνηση... Το άρνηση ομολογίας. Είναι η αθεία. Είναι αθεία. Καλά το λέτε. Αυτοί που δεν ορκίζονται είναι άθεοι και άθρησκοι. Οι βουλευτέ που δεν ορκίζουν. Πάτε, θέλετε κάτι να πείτε? Ναι, να επανέλθω στο θέμα της αναθεώρησης. Όταν γίνει η αναθεώρηση, οι μεγάλες γιορτές του χριστιανισμού, όπως είναι τα Χριστούγεννα, η Ανάσταση, ο 15 Αύγουστος, τα Θεοφάνεια, τι θα κάνουν οι χριστιανοί? Θα έχουν αργία να πάνε να λατρέψουν τον Θεό? Ναι, πατέρ μου, καλά το θίγετε. Δεν θα είναι αργίες. Τα Χριστούγεννα δεν θα είναι αργία. Το Πάσχα είναι Κυριακή. Το Πάσχα είναι Κυριακή. Την αργία της Κυριακής θα την κρατήσουν, όπως τώρα ανοίγουν τα καταστήματα. Αλλά όταν πέφτουν σε καθημερινή γιορτή τα Χριστούγεννα, δεν θα είναι αργία. Θα καταργηθούν οι αργίες. Ήδη την εορτή των Τριών Ιερών, και να μην είναι σχολική εορτή, ήταν σχολική εορτή. Την έκαναν αργία. Και δεν πηγαίνει κανένα στα σχολεία. Όλα αυτά. Ανάμεσα σε αυτά και ο Θεός το επισημαίνεται. Και οι μεγάλες δεσποτικές και θεομητορικές εορτές, ο 15 Αύγουστος. Δεν θα είναι αργία. Θα την καταργήσουν. Όλα αυτά. Μου θυμίζει αυτό που έλεγε ο Φαραώ στους Εβραίους. Λέει, θέλετε να λατρεύετε τον Θεό και γι' αυτό να δουλεύετε στις γιορτές σας για να μην... Και πολλά άλλα. Και πολλά.
Οι κουδουνοκρουσίες είχαν πάσει, δεν θα τα σημαίνει. Οι κουδουνοκρουσίες θα σταματήσουν και θα απαγορεύσουν. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ, ευχαριστώ για την παρουσία σας και εύχομαι και να μας δοθούν και άλλες ευκαιρίες να κάνω και κανένα άλλο μάθημα. Δάσκαλος είμαι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας που μας θυμίσατε σε αυτήν την εκδήλωση και στο μέλλον εύχομαι πάλι να ξανατάβουμε. Κάνε προσευχή. Να πούμε το ότι υπερμάχο και το Μακεδονία ξακουστεί. Μακεδονία ξακουστεί του Αλεξάνδρου η χώρα. Μακεδονία ξακουστεί του Αλεξάνδρου η χώρα. Που έδιωξες τους βάρβαρους και ελευθερίσε τώρα. Που έδιωξες τους βάρβαρους και ελευθερίσε τώρα. Είσαι και θα σε ελληνική Ελλήνων το καμάρι. Είσαι και θα σε ελληνική Ελλήνων το καμάρι. Και εμείς τα Ελληνόπουλα σου πλέκουμε στεφάνι. Και εμείς τα Ελληνόπουλα σου πλέκουμε στεφάνι. Το διαμαντένιο στέμα σου διαβάλε στο κεφάλι. Το διαμαντένιο στέμα σου διαβάλε στο κεφάλι. Για να φανεί δόξα σου Μακεδονία πάλι. Για να φανεί δόξα σου Μακεδονία πάλι. Οι Μακεδόνες δεν μπορούν να ζουν εσκλαβωμένοι. Οι Μακεδόνες δεν μπορούν να ζουν εσκλαβωμένοι. Όλα και αν τα χάσουνε, η λευτεριά τους μένει. Όλα και αν τα χάσουνε, η λευτεριά τους μένει. Τον εθνικό ύμνο. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με διαμετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα αντριωμένη χέρο-χέρο ελευθεριά και σαν πρώτα αντριωμένη χέρο-χέρο ελευθεριά και σαν πρώτα αντριωμένη χέρο-χέρο ελευθεριά. Τι υπερμάχου. Υπερμάχο στρατηγό τα νικητή. Συντρόφισα των δεινών ευχαριστήρια. Αναγράφωση η πόλη σου Θεοδόκε. Άλλος σαν το κράτος.
Κύριον, εκ πατρίων με κινδύνων ελευθερώσον. Των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Την ευχή σας να σας δίνει να και υγεία. Εύχομαι να το ψάω και στην Αγία Σοφιά μέσα.